Λοιπόν, εγώ ονομάζομαι Τζορτζάκης Γιάννης, είμαι συντονιστής εκπαιδευτικού έργου πολιτικών μηχανικών. Με τον κύριο Γρήβα είμαστε μαζί, υπηρετούμε στην Τρίπολη αυτή τη στιγμή, αλλά έχουμε επιστημονική ευθύνη μεγάλη περιοχή της Ελλάδας ο καθένας. Εγώ πιο μεγάλη λόγω ειδικότητας, ο Κώστας πιο μικρή λόγω πλήθους εκπαιδευτικών. Με τα θέματα αυτά γενικά έχουμε ασχοληθεί λίγο περισσότερο από ό,τι έχουν ασχοληθεί άλλοι. Οπότε σήμερα δεν συζητάμε για θέματα ειδικότητας, συζητάμε για θέματα αποστάσεως διδασκαλίας. Από την άλλη μεριά βέβαια υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν και καλύτερα. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα. Πριν από κάποιο διάστημα παρακολούθησα, πριν από κάποια χρόνια δηλαδή, παρακολούθησα κάτι το οποίο ονομάζεται MOOC. MOOC σημαίνει, είναι Massive Online Open Course, δηλαδή μαζικά, ανοιχτά και δωρεάν μαθήματα, τα οποία προσφέρονται από διάφορες πλατφόρμες, κάποτε ήταν πρωτοπόρα, τώρα είναι πολύ συνηθισμένα, η πιο γνωστή πλατφόρμα που το κάνει αυτό ονομάζεται Coursera, αλλά υπάρχουν και άλλες πλατφόρμες, υπάρχει και μια ελληνική που ονομάζεται Μάθησης. Γενικά, αυτοί που χειρίζονται τις πλατφόρμες αυτές είναι τα πανεπιστήμια. Οπότε, μπορεί κάποιος να μπει σε μια πλατφόρμα τέτοια, να δει μαθήματα που τον ενδιαφέρουν και να κάτσει να ασχοληθεί με τα μαθήματα αυτά και να μάθει επειδή το θέλει ο ίδιος. Αυτό είναι το πιο κλασικό που γίνεται. Λοιπόν, παρακολούθησα ένα το οποίο ήταν και ενδιαφέρον. Τελειώνουμε λοιπόν και λέει ο καθηγητής. Τώρα που τελειώσαμε, θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις, να συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο. Το οποίο ερωτηματολόγιο, η μία ερώτηση έλεγε, πόσοι νομίζετε ότι είστε, δηλαδή πόσοι νομίζετε ότι είστε αυτή τη στιγμή οι φοιτητές μου εντός αγωγικών, δηλαδή παρακολουθούν τα μαθήματά μου. Για να το πάρει το ποτάμι αυτό, δεν σας ρωτήσω εσάς, η απάντηση ήταν 110.000 άτομα ή 115. Εγώ νόμιζα ότι θα ήταν 5.000. Ήταν 115.000. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το εξής, λέει ο καθηγητής. Έκανα μία έρευνα στο Πανεπιστήμιο στους φοιτητές μου, τους δικούς μου φοιτητές, και θέλω να μαντέψετε τι νομίζετε, ποιο νομίζετε ότι ήταν το αποτέλεσμα. Όρισα τους φοιτητές μου σε 4 ομάδες. Μία ομάδα ήταν αυτοί οι οποίοι έρχονταν στο Πανεπιστήμιο, με άκουγαν να κάνω το μάθημα και μετά καθόντουσαν στο Πανεπιστήμιο και συζητούσαμε, λύναμε τις απορίες τους κτλ. Κανονικοί φοιτητές δηλαδή, η μία ομάδα. Η ομάδα νούμερο 2. Δεν έρχονταν στο Πανεπιστήμιο να ακούσουν μάθημα, αλλά έβλεπαν το μάθημα μέσω βίντεο, όπως το βλέπαν και οι υπόλοιποι. Έρχονταν όμως μετά στο Πανεπιστήμιο για να λύσουν τις ερωτήσεις, τις απορίες τους μαζί με τους άλλους φοιτητές. Η ομάδα νούμερο 3 άκουγε τα βίντεο, δεν έρχονταν στο Πανεπιστήμιο καθόλου, ούτε έλυνε απορίες στο Πανεπιστήμιο. Έλυνε όμως τις απορίες του με φόρουμ. Δηλαδή συμμετείχαν σε φόρουμ και απαντούσε ο ένας τον άλλον και λύναν τις απορίες. Η ομάδα νούμερο 4 έβλεπε μόνο τα βίντεο. Και αν ήθελε να λύσει απορίες, έλυνε με δικό του τρόπο. Θα ήθελα να μου πείτε, λέει ο καθηγητής, ποια από αυτές τις 4 ομάδες, κατά τη γνώμη σας, απέδωσε καλύτερα. Επειδή θέλω και εγώ να μου το πείτε, πριν περάσουμε στο θέμα του σημερινού μας σεμιναρίου, σας στέλνω ένα ερωτηματολόγιο. Το οποίο ερωτηματολόγιο θα το δείτε δεξιά. Και απαντήστε το παρακαλώ. Απαντήστε ένα από αυτά. Ένας επιπλέον λόγος που το κάνω αυτό είναι για να δείτε και ότι το WebEx, αυτή τη στιγμή είναι το εργαλείο σύγχρονης κοινωνίας που έχουμε, έχει τη δυνατότητα να κάνει και polling, έτσι. Δηλαδή έχει τη δυνατότητα να φτιάχνει τεστ, να λέμε. Τα οποία τεστ μπορεί να είναι είτε πολλαπλής επιλογής σε γι' αυτό, είτε μπορεί να είναι πολλών απαντήσεων, δηλαδή να είναι σωστά και το 1 και το 2 κτλ., είτε μπορεί να είναι σύντομης απάντησης. Που λες στο μαθητή, γράψε μου εδώ τη γνώμη σου για κάτι. Λοιπόν, σας στέλνω τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου. Δεν το μπορείτε να τα δείτε. Οι πιο πολλοί λοιπόν δηλώσατε από ό,τι βλέπω ότι οι φοιτητές που παρακολούθησαν στο σχολείο ήταν αυτοί, στο πανεπιστήμιο ήταν αυτοί που τα μάθαν καλύτερα. Λοιπόν, η απάντηση είναι, ή που απέδωσαν καλύτερα, είναι το Β. Δηλαδή, που παρακολούθησαν τον καθηγητή από βίντεο μάθημα και όχι ζωντανό, αλλά έλυσαν τις απορίες στο πανεπιστήμιο με τον καθηγητή και με τους άλλους. Γιατί τώρα, εξηγεί ο καθηγητής αυτό το πράγμα και λέει, εγώ λέει αγαπητοί, κάνω αυτή τη δουλειά πάρα πολλά χρόνια.
Είμαι στο πανεπιστήμιο και κάνω ένα μάθημα. Εγώ ο ίδιος που είμαι και κάνω το μάθημα στο πανεπιστήμιο, εγώ ο ίδιος γυρνάω και το βίντεο. Κάθε φορά όμως που είμαι στο πανεπιστήμιο και κάνω το μάθημα, κάτι μου έρχεται και κάνω και λίγο διαφορετικά. Μία φορά μου βγαίνει καλύτερα, μία φορά δεν μου βγαίνει καλύτερα. Μία φορά είμαι πιο κουρασμένος, μία άλλη φορά είμαι πιο χαρούμενος. Κάθε φορά είναι και κάτι διαφορετικό, όπως ξέρουμε όλοι. Δεν είμαστε μηχανές έτσι κι αλλιώς, κάθε φορά αποδίδουμε λίγο διαφορετικό. Όταν όμως λέει γράφω το βίντεο, τότε κάνω πρόβες και κάνω το μάθημά μου τέλειο. Κάθε λάθος που γίνεται το ξαναγυρνάμε, γιατί έχω σκηνοθέτη και με σκηνοθετή και φτιάχνω ένα μάθημα με φοβερή προετοιμασία. Οπότε στο μάθημα είμαι όσο καλός μπορώ να είμαι. Καλύτερο από αυτό δεν μπορώ να είμαι. Αυτό είναι το ένα. Επιπλέον από αυτό όμως, εκτός του ότι μιλάω εγώ στο μάθημα, ταυτόχρονα πίσω μου εμφανίζονται και διάφορα άλλα υποπτικά πράγματα, τα οποία δεν μπορώ να τα έχω αλήθεια στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή, λέω κάτι και εμφανίζεται ένα πίνακα από πίσω μου και δείχνει κάτι. Λέω κάτι άλλο, εμφανίζεται από το αριστερό μέρο του κεφαλιού μου, κάτι άλλο. Οπότε, σαν μάθημα, το μάθημά μου, το βίντεο είναι καλύτερο από αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Όμως, αυτό που δεν μπορεί να αντικατασταθεί προς το παρόν είναι η κουβέντα που κάνω με τους μαθητές μετά, οι απορίες που λύνουν οι μαθητές. Οπότε, αυτοί που αποδίδουν περισσότερο, και αυτό που σας το λέω τώρα δεν είναι εντύπωση, είναι paper, είναι δηλαδή με νούμερα, λέει ο άνθρωπος. Αυτοί που αποδίδουν περισσότερο είναι αυτοί οι οποίοι ακούν το τέλειο μάθημα και ας είναι κονσέρβα, όπως θα το λέγαμε εμείς, οι οποίοι όμως λύνουν ζωντανά τις απορίες. Ένα πολύ ενδιαφέρον είναι το εξής τώρα. Το Β, είπαμε, είναι η καλύτερη. Ένα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι πολύ καλή βέβαια επίσης, όχι όμως σαν το Β, ήταν το Α, δηλαδή αυτοί που παρακολουθούσαν πλήρως το πανεπιστήμιο, οι κανονικοί φοιτητές. Πολύ πολύ κοντά τους όμως ήταν το Γ. Δηλαδή αυτοί που ήταν, παρακολουθούσαν το βίντεο και μιλούσαν στο φόρουμ. Γιατί σας το λέω αυτό και σας κάνω όλη αυτή την κουβέντα? Γιατί όταν μιλάμε για ασύγχρονη, η ασύγχρονη δεν είναι μόνο να αποθηκεύεις το υλικό σου στο e-class. Με κάποιο τρόπο πρέπει ο μαθητής με αυτό το υλικό να αλληλεπιδρά και ο καθηγητής να καταλαβαίνει ότι ο μαθητής αλληλεπιδράσει. Οπότε, αν θέλουμε να κάνουμε ένα σωστό μάθημα σε ασύγχρονη πλατφόρμα, όπως είναι το e-class, θα πρέπει να είναι στημένο όχι μόνο σαν υλικό, αλλά και σαν τρόπος αλληλεπίδρασης. Δηλαδή θα πρέπει να έχει μέσα ασκήσεις, θα πρέπει να έχει φόρουμ, δεν το λένε έτσι ακριβώς εκεί, αλλά ουσιαστικά φόρουμ είναι, θα πρέπει να έχει τρόπους που ο μαθητής να μας πει τι έκανε με το υλικό και να καταλάβουμε εμείς τι έκανε με το υλικό. Η άλλη λύση βέβαια είναι να χρησιμοποιούμε το blended, δηλαδή να χρησιμοποιούμε και σύγχρονη και ασύγχρονη, όπως κάνουμε και πιο πολύ. Παρ' όλα αυτά όμως, ξαναγυρίζω στο αρχικό και κλείνω εδώ, ότι δεν είναι αυτό το πράγμα που κάνουμε ακριβώς σε αποστάσεις εκπαίδευση. Είναι όμως κάτι όσο καλύτερα μπορούμε να το κάνουμε και έχουμε κάνει φοβερά βήματα από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε. Δίνω λοιπόν το λόγο στον κύριο Γρίβα, ο οποίος όπως σας είπα είναι συντονιστής εκπαιδευτικού έργου, να μας μιλήσει για το e-class. Εγώ χαιρετώ προς το παρόν και θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να με ακούτε καλά. Βεβαίως. Έχω πολύ μεγάλη χαρά που είμαι μαζί σας απόψε, έστω και με τη διάσκεψη, ούτως ή άλλως συνηθίζεται τον τελευταίο καιρό λόγω του κορονοϊού. Θα πούμε λίγα πράγματα για το e-class και μετά θα μπούμε στη διαδικασία να το δείξουμε, δηλαδή να δείξουμε σε τρεις άξονες. Ένα, πώς φτιάχνω ένα μάθημα και πού τοποθετείται αυτό. Δύο, πώς χρησιμοποιώ τα εργαλεία για να φτιάξω ένα μάθημα και να βάλω τα πράγματα που θεωρούμε ότι πρέπει να είναι σε ένα μάθημα εξ αποστάσεως επάνω. Και το τρίτο, πώς αλληλεπιδρούμε με τους μαθητές. Το e-class είναι μια πλατφόρμα η οποία υπάρχει αρκετά χρόνια, δηλαδή υπάρχει στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο από το 2004, αν θυμάμαι καλά, και είναι μια πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, δηλαδή πίσω από το e-class του Πανεπιστήμιου Αθηνών, είναι ανοιχτού κώδικα. Προήλθε από μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα που αναπτύχθηκε στη Γαλλία, και στη συνέχεια το πήρε το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το τροποποίησε πάρα πολύ και έχουμε αυτό που λέμε το Open E-Class, που μια έκδοσή του είναι το E-Taxi ή αλλιώς E-Class που χρησιμοποιούμε εμείς στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Είναι ένα εργαλείο το οποίο δεν το χρησιμοποιεί μόνο η εκπαιδευτική στα σχολεία. Είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται
κυρίως από τα πανεπιστήμια τα ελληνικά, αλλά και από ξένα πανεπιστήμια η ελληνική πλατφόρμα. Οπότε έχει και αρκετές δυνατότητες, τις οποίες δεν χρειάζεται και καλά να τις χρησιμοποιήσουμε όλες. Αλλά όπως είπε και ο κ. Τζοτζάκης πριν, σίγουρα δεν πρέπει το e-class να γίνει μια από πλατφόρμα, να γίνει απλά ένα αποθετήριο αρχείων, στο οποίο θα μπορούν απλά οι μαθητές, αντί να πηγαίνουν στο email, να πηγαίνουν εκεί και να το βλέπουν. Πολύ γρήγορα, κάποιοι από εμάς τους εκπαιδευτικούς το χρησιμοποιήσαμε το e-class και από εσάς ενδεχομένως το χρησιμοποιήσαμε το e-class και πιο πριν. Κάποιοι κλήθηκαν να το χρησιμοποιήσουν τον τελευταίο καιρό λόγω της κρίσης. Και κάποιοι ακόμα μπορεί να μην το έχουν δει. Όπως και να έχει, εμείς θα το δούμε από την αρχή, θα δούμε ένα βασικό μάθημα, θα δούμε πώς χρησιμοποιούμε τα εργαλεία, πώς το δομούμε. Και στο τέλος ο κ. Τζοτζάκης μπορεί να μας πει και μερικά πράγματα ακόμη πιο προχωρημένα που μπορούμε να κάνουμε στο e-class. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όπως είπε και ο κ. Τζοτζάκης, μαζί με το WebEx, και αυτό είναι και το καλύτερο, δηλαδή έχουμε σύγχρονη επαφή με τα παιδιά μέσω του WebEx και μπορούμε να τους δείξουμε το e-class, να τα κατευθύνουμε και εκεί να έχουμε το ασύγχρονο μάθημά μας. Βέβαια, αυτό μπορεί να σταθεί και από μόνο του, έτσι. Δηλαδή, κάποια σχολεία στην αρχή ειδικά ή και ακόμη τώρα έχουν επιλέξει να έχουν μόνο μια ασύγχρονη πλατφόρμα, να είναι το e-class ή το e-me. Πάμε όμως να το δούμε σιγά-σιγά και να κατευθυνθούμε στα τρία πράγματα που είπαμε, δηλαδή στο πώς δημιουργούμε ένα μάθημα και τι προβλήματα αυτό μπορεί να μας δημιουργήσει, στο πώς χρησιμοποιώ τα εργαλεία για να φτιάξω ένα μάθημα και τι παιδαγωγικά θα θέλαμε να έχει, και το τρία που είναι το πώς έχουμε αλληλεπίδραση και επικοινωνούμε με τους μαθητές μας. Θα ζητήσω τον κύριο Τζοτζάκη να με κάνει presenter, οπότε να μπορώ να σας δείξω, δηλαδή να πάμε στην πλατφόρμα. Απλά να πω το εξής, να θυμάστε ότι το WebEx είναι εδώ και θα είναι εδώ για κάποιο διάστημα ακόμη, μάλλον θα είναι γενικά εδώ η σύγχρονη πλατφόρμα, δηλαδή εδώ να μπορούμε να μιλάμε μεταξύ μας σύγχρονα, για τα επόμενα χρόνια, δεν θα το χάσουμε αυτό. Όμως όταν περάσει η κρίση, αυτό θα αντικατασταθεί από το διαζώσεις, αυτό που κάνουμε δηλαδή και κάνουμε τόσα χρόνια στην τάξη. Το e-class όμως ή το e-me ή οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα ασύγχρονη θα μας μείνει. Δηλαδή θα είναι ο αρρωγός μας και θα είναι ο βοηθός μας όταν θα είμαστε πλέον μέσα στην τάξη και θα έχουμε το υλικό μας, το οποίο και θα μας διευκολύνει τη ζωή, αλλά και θα μπορούμε να κάνουμε παραπάνω πράγματα με τους μαθητές μας. Κάνω share το browser μου, στο οποίο βλέπετε τη δική μου η τάξη, την οποία σας λέω ότι χρησιμοποιούσα ούτως ή άλλως και τα προηγούμενα χρόνια, δεν είναι ότι έχει αλλάξει κάτι, έτσι. Φαντάζομαι κάποιοι από εσάς το χρησιμοποιήσατε και εσείς τα προηγούμενα χρόνια. Πάμε στο πρώτο πράγμα. Με το που μπαίνω στο e-class θα δούμε αυτό το πράγμα εδώ, δηλαδή είναι η πρώτη οθόνη. Αν έχετε κάποια μαθήματα φαίνονται στο κέντρο, αν δεν έχετε δεν θα φαίνεται τίποτα. Αριστερά είναι κάποιες βασικές επιλογές στην οποία δεν θα μπω τώρα, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή, δεν νομίζω ότι μας είναι τόσο χρήσιμο. Θα πάω όμως στο πρώτο πράγμα, που είναι στο να δημιουργήσει ένα μάθημα. Γιατί αυτό θα είναι η πρώτη διαδικασία που θα κάνουμε. Πάνω δεξιά, επομένως, έχω το κουμπί δημιουργία μαθήματος. Το πρώτο πράγμα λοιπόν θα είναι να δημιουργήσει το μάθημα. Άρα, πατήσαμε πάνω δεξιά τη δημιουργία μαθήματος. Εννοείται ότι το πρώτο που θα πρέπει να βάλουμε οπωσδήποτε και είναι αναγκαίο θα είναι ένας τίτλος. Δεν έχει σημασία, τώρα απλά πληκτρολογώ κάτι. Εμείς θα βάζαμε αυτό που θα θέλαμε. Κωδικό μπορούμε να βάλουμε, αλλά είναι προαιρετικό και δεν βοηθάει νομίζω. Το πρώτο τώρα θέμα συζήτησης που ανακύπτει είναι η σχολική μονάδα. Δηλαδή, πού θα επιλέξω να είναι το μάθημά μου. Επειδή το τελευταίο διάστημα, δηλαδή το τελευταίο 1,5-2 μήνες που έγινε αυτή η διαδικασία με το lockdown και με τον κορονοϊό, υπήρξαν πολλές χιλιάδες παραπάνω λογαριασμοί στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο αλλά και στο e-class, πλέον υπάρχουν πάρα πολλοί servers οι οποίοι εξυπηρετούν τους εκπαιδευτικούς σαν ονομό. Λόγω αυτού έχει ομαλοποιηθεί και όλα η λειτουργία του e-class. Πάμε εδώ λοιπόν. Όταν θα πάω να επιλέξω σχολική μονάδα, θα βγάλει στους εκπαιδευτικούς όλες τις σχολικές μονάδες στις οποίες είναι τοποθετημένοι ή κάνουν μάθημα. Όμως αν ένας εκπαιδευτικός
είναι σε ένα σχολείο, αλλά κάνει μάθημα και σε άλλα τρία σχολεία, έχουν βάλει τέσσερις σχολικές μονάδες, και στις οποίες μπορεί να φτιάξει το μάθημα για μία σχολική μονάδα, για δύο και για όλες τις σχολικές μονάδες. Για παράδειγμα, εγώ, σε μένα μου βγάζει το Γενικό Λύκειο του Υλικού, το οποίο είναι το λύκειο της οργανικής μου θέσης στην Ελλάδα, και από κάτω βγάζει την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση Πελοποννήσου, λόγω του ότι τώρα υπηρετώ ως συντονιστής. Αν επιλέξω το ένα, το μάθημα αυτό θα δημιουργηθεί στο Γενικό Λύκειο του Υλικού και οι μαθητές το οποίο θα έχουν πρόσβαση σε αυτό θα είναι οι μαθητές του συγκεκριμένου λυκείου. Δίπλα όμως, αν το ξαναπατήσω, μπορώ να επιλέξω και την Περιφερειακή Διεύθυνση ή αν είχα άλλα σχολεία και άλλα σχολεία. Γιατί τώρα ανακύπτει εδώ ερώτημα. Εδώ πρέπει ο εκπαιδευτικός να επιλέξει τι θέλει να κάνει. Αν, για παράδειγμα, έχει ένα μάθημα που το ίδιο μάθημα το διδάσκει σε παραπάνω από ένα σχολείο, πρέπει να επιλέξει αν θα θέλει να το δημιουργήσει 2-3 φορές, όσες φορές δηλαδή έχει το μάθημα στα σχολεία, ή θα θέλει να δημιουργήσει ένα μάθημα, στο οποίο όμως θα μπορούν να το βλέπουν και τα τρία, για παράδειγμα, σχολεία και να μπαίνουν όλοι οι μαθητές μέσα, το οποίο δεν είναι κακό. Είναι απλά στο τι θέλει ο εκπαιδευτικός να κάνει. Δηλαδή, μπορεί να θεωρεί ότι είναι, θέλει να κάνει άλλα πράγματα με το ένα σχολείο, θέλει να τα κάνει με διαφορετικό ρυθμό. Οπότε να δημιουργήσει διαφορετικά μαθήματα. Εννοείται ότι το πιο εύκολο είναι να βάλουμε όλα τα σχολεία μας, αν είναι το ίδιο αντικείμενο, και κάνουμε τα ίδια πράγματα, γιατί αυτό θα μας γλιτώσει χρόνο και είναι μικρό το πρόβλημα το ότι το βλέπουν όλοι οι μαθητές, γιατί ο κάθε μαθητής βλέπει τα δικά του πράγματα, δεν βλέπει το τι κάνει ο άλλος μαθητής. Πολλοί όμως εκπαιδευτικοί επιλέγουν να είναι για κάθε σχολείο χωριστά. Και σου λέει ότι αν θέλω να φτιάξω το ίδιο μάθημα, θα το φτιάξω για το άλλο σχολείο το ίδιο. Θα δούμε πιο μετά, όταν θα πάμε στα εργαλεία, ότι δεν είναι ο κόπος ίδιος, δηλαδή θα το κάνω όλα από την αρχή. Στην ουσία θα πρέπει να φτιάξω μόνο το σκελετό και τα εργαλεία τα οποία θα δημιουργήσω για το ένα μάθημα, για το ένα σχολείο, μπορώ να τα μεταφέρω και στα άλλα μαθήματα των άλλων σχολείων και επομένως να μου γλιτώσει το μεγαλύτερο μέρος του κόπου. Αυτό ήταν το ένα. Σύντομη περιγραφή του μαθήματος εννοείται ότι αν θέλουμε βάζουμε εδώ, μπορούμε να βάλουμε εκ των υστέρων. Η μορφή του μαθήματος, απλή μορφή, μάθημα με ενότητες. Τις περισσότερες φορές εκπαιδευτική, και αυτό συστήνω και εγώ, είναι μάθημα με ενότητες, με την έννοια ότι ένα μάθημά μας θέλουμε να το σπάμε σε κομμάτια, γιατί είναι πιο εύκολο και για τους μαθητές μας, αλλά και για εμάς να το δομούμε. Αν το κάνουμε απλή μορφή, στην ουσία απλά το μάθημά μας γίνεται ένα blog, το οποίο πηγαίνει προς τα κάτω. Στο άδεια διάθεση, πολύ γρήγορα το περνάω, δεν έχει οριστεί, είναι προεπιλεγμένο, προστατεύονται όλα τα δικαιώματα, που σημαίνει να μην σας το πάρει κάποιος και να το χρησιμοποιήσει, ή μπορείτε να βάλετε άδεια χρήσης Creative Commons, το οποίο δίνεται δυνατότητα σε κάποιον να το χρησιμοποιήσει, απλά κάνοντας αναφορά στο όνομά σας και στο υλικό το οποίο έχετε χρησιμοποιήσει, αν είναι πρωτότυπο φυσικά, έτσι. Το δεύτερο τώρα που θα προκύψει ερώτημα στη δημιουργία του μαθήματος, το πρώτο το είπαμε, είναι η διαθέσιμη τύπη πρόσβασης, και εδώ στην αρχή υπήρξε ένα πρόβλημα και στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές. Αν επιλέξω το ανοιχτό μάθημα, στην ουσία όλοι οι μαθητές μου έχουν τη δυνατότητα να μπουν μέσα, αλλά όχι μόνο οι μαθητές μου. Μπορούν να μπουν όλοι οι εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα, αλλά και όλοι οι άνθρωποι που είναι εκτός Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Πρακτικά δηλαδή το μάθημά μου είναι φανερό σε οποιονδήποτε. Θα δούμε τι πλεονεκτήματα και τι μειονεκτήματα έχει αυτό, και, αφού σας πω και τα άλλα, και ποια μπορεί να είναι μια καλή πρακτική. Το απαιτείται εγγραφή σημαίνει ότι ο μαθητής μπορεί, μάλλον συγγνώμη, το μάθημα μπορούν να το δουν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές μόνο του σχολείου στο οποίο έχει δημιουργηθεί. Αν το έχω δημιουργήσει σε ένα σχολείο, σε δύο σχολεία, δύο σχολεία και κανένας άλλος. Εκεί όμως θα πρέπει ο μαθητής να είναι ελάχιστα εξοικειωμένος με την πλατφόρμα. Οπότε μπαίνοντας να πάει να κάνει, θα το δούμε και μετά, εγγραφή σε μάθημα, να το βρει και να το επιλέξει και απλά να μπει μέσα. Το κλειστό μάθημα σημαίνει ότι το μάθημα είναι κλειδωμένο και επομένως δεν μπορεί να μπει κανένας μέσα. Ούτε εκπαιδευτικός, ούτε άλλος μαθητής. Μπορεί να μπει κάποιος από το σχολείο μας, εκεί που έχουμε δημιουργήσει το μάθημα, είτε εκπαιδευτικός, είτε μαθητής, εάν μας κάνει έτοιμα για εγγραφή ή αν εμείς πάρουμε το μαθητή και τον βάλουμε μέσα στο μάθημά μας, οπότε αυτός με το που θα μπει στο e-class, στο λογαριασμό του δηλαδή, θα το δει το μάθημα μέσα, χωρίς να κάνει τίποτα. Πολύ γρήγορα σας λέω το εξής πράγμα. Μια πρακτική είναι το κάνω ανοιχτό το μάθημα, μια εύκολη πρακτική,
Το κάνω και τώρα απλά για να το δείτε. Οπότε θέλουμε ούτως ή άλλως αλλάζουμε τον τύπο πρόσβασης. Δεν είναι ότι το κάναμε μια φορά και τελείωσε. Κάνω μια είσοδο στο μάθημά μου. Το μάθημά μου δεν έχει τίποτα μέσα. Να το όνομά του πάνω που, εντάξει, τώρα εγώ το έχω κάνει απλά για να σας το κάνω παρουσίαση, αλλά πολύ γρήγορα θα πάμε σε ένα ήδη μάθημα που έχω φτιαγμένο. Είναι η πρώτη εικόνα που έχουμε. Δεν έχει κάτι μέσα. Όμως, πηγαίνοντας πάνω, δηλαδή εκεί που είναι η διεύθυνση του browser μου, έτσι, αυτή εδώ η διεύθυνση, αν τη στείλω σε οποιονδήποτε, όχι μόνο στους μαθητές μου, μπορεί να έχουν πρόσβαση στο μάθημά μου. Και αυτό τον πρώτο καιρό που οι μαθητές δεν ήταν εξοικειωμένοι με το e-class, αλλά και οι εκπαιδευτικοί δεν ήταν εξοικειωμένοι, αρκετοί εκπαιδευτικοί, ήταν μια εύκολη λύση. Δηλαδή, απλά στέλνουμε εμείς ή ο διευθυντής του σχολείου στους μαθητές αυτό το link και ο μαθητής μπορεί να μπει στο μάθημα μέσα χωρίς κανένα πρόβλημα. Αφού μπουν οι μαθητές, αν θέλουμε να το κλειδώσουμε, μπορούμε να πάμε πάλι στις επιλογές, στις ρυθμίσεις του μαθήματος που έχουμε δημιουργήσει, που θα μας βγάλει πάλι την ίδια εικόνα. Και εδώ να επιλέξουμε το μάθημα να είναι κλειστό, οπότε οι μαθητές θα είναι μέσα και δεν θα μπορεί να μπει κάποιος άλλος. Απλά για να το δείξω, για να καταλάβετε τις διαφορές, ας υποθέσουμε ότι είμαστε εμείς οι μαθητές και θέλουμε να κάνουμε εγγραφή σε ένα μάθημα. Ας πούμε ότι είμαι εγώ μαθητή και θέλω να κάνω εγγραφή σε μάθημα. Τα μαθήματα που αυτόματα θα μπορώ να δω εγώ θα είναι όλα τα μαθήματα του δικού μου σχολείου, του σχολείου της οργανικής μου θέσης. Ωραία. Θα δείτε ότι κάποια από αυτά τα μαθήματα είναι ανοιχτά. Αυτά με το πάω να πατήσω πάνω, δεν θα το κάνω τώρα, μου δίνει τη δυνατότητα να μπω στο μάθημα και να δω τα πάντα και να κάνω οτιδήποτε άσκηση ή να αφήσω οποιοδήποτε σχόλιο. Υπάρχουν μαθήματα τα οποία είναι ανοιχτά με εγγραφή. Αυτά μπορεί να τα δω μόνο εγώ ή οι μαθητές που είμαστε στο σχολείο και στο οποίο θα κάνω ένα τικ αριστερά, εδώ στο κουτάκι, και αμέσως μετά μου δίνει τη δυνατότητα να πατήσω το link και να μπω μέσα στο μάθημα. Και υπάρχει και κλειστό μάθημα, το οποίο όπως βλέπετε δεν θα με αφήσει να μπω μέσα, αλλά και επίσης δεν έχω τη δυνατότητα, ορίστε, πρέπει να πατήσω εδώ και να γράψω ένα μήνυμα για να κάνω υποβολή αίτησης για εγγραφή. Δεν θα με αφήσει να μπω μέσα στο μάθημα. Αυτή είναι όλη η τρόπη. Το τι θα επιλέξει ο κάθε εκπαιδευτικό είναι δικό του θέμα. Έτσι. Ας πάμε τώρα σε ένα μάθημα που ήδη έχουμε φτιάξει. Ένα που ξέχασα να πω είναι ότι μπορεί να το έχουμε και ανενεργό το μάθημα. Το οποίο το ενεργό μάθημα μπορεί να μας είναι χρήσιμο με την έννοια ότι εγώ θέλω να το φτιάχνω εκείνη τη στιγμή και δεν θέλω να το βλέπει κανένας. Ούτε ως κλειστό. Και όποτε θέλω, το ενεργοποιώ. Αυτό θα δούμε ότι μπορώ να το κάνουμε και στις ενότητες. Και να χρησιμοποιήσω τα εργαλεία του e-class. Εδώ πλέον δεν είναι καθαρά τεχνικό κομμάτι, αλλά είναι, όπως συνηθίζω να λέω, και τεχνικό και παιδαγωγικό. Γιατί όταν χτίζω το μάθημα, έχω και το παιδαγωγικό κομμάτι στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Στο πώς θέλω να το δημιουργήσω, τι θέλω να έχει μέσα, τι θέλω να κάνει ο μαθητής και πώς θα πάρω να τροφοδότηση. Επιλέγω αυτό το μάθημα. Δεν έχει σημασία που είναι χημεία. Το χημεία την επέλεξα γιατί είναι δικό μου αντικείμενο και θα μου ήταν εύκολο να φτιάξω ένα μάθημα. Με ανάλογο τρόπο μπορεί να φτιάξει οποιοδήποτε θέλει ένα μάθημα για το δικό του αντικείμενο και να κάνει και τις όποιες αλλαγές αυτός κρίνει ότι είναι κατάλληλες για το μάθημα. Λοιπόν, αν θυμάστε καλά, με το που δημιουργήσε το μάθημα, υπήρχε και μια περιγραφή η οποία είναι η default, αυτή που έχει από πριν, που δεν έχει τίποτα πρακτικά, δηλαδή, έτσι, το e-class, και από κάτω σε ενότητες δεν υπήρχε τίποτα. Εδώ τώρα μπαίνουμε σε ένα πρώτο ερώτημα. Έτσι, αφού δημιουργήσαμε το μάθημα, επιλέξαμε το σχολείο που θέλαμε, επιλέξαμε επίσης αν θα είναι κλειστό, ανοιχτό ή οτιδήποτε. Ωραία, το μάθημά μου θα περιλαμβάνει μέσα. Υπάρχουν πολλές τακτικές και δεν σημαίνει ότι κάτι από αυτά είναι σωστό ή κάτι άλλο είναι λάθος. Υπάρχει τακτική που λέει κάποιος ότι εγώ το μάθημά μου θέλω να είναι όλη μου η τάξη. Δηλαδή θα βάλω αλφα γυμνασίο και αν στην αλφα γυμνασίο κάνω φυσική, βιολογία, για παράδειγμα, γεωγραφία, για τα δικά μου αντικείμενα, από κάτω στις ενότητές μου θα δημιουργήσω μέσα το κάθε μάθημα τη συγκεκριμένη τάξη. Το οποίο αυτό είναι πολύ υποπτικό, πολύ αφαιρετικό.
Ένα δεύτερο πράγμα είναι να πω ότι όχι, εγώ θέλω να δημιουργήσω σαν μάθημα μια συγκεκριμένη ενότητα ενός μαθήματος, δηλαδή μείγματα στη χημεία β' γυμνασίου. Για μένα το σωστό είναι η μέση λύση. Δηλαδή ούτε να φτιάξω μια ολόκληρη τάξη, ούτε να φτιάξω ένα κομμάτι ενός μαθήματος μιας τάξης. Όπως βλέπετε εδώ, αυτό που έχω γράψει εγώ είναι χημεία β' γυμνασίου, το οποίο είναι ένα ετήσιο μάθημα που κάνει ο μαθητής. Αυτό είναι και για να βοηθήσει και εμάς και τους μαθητές, αλλά εννοείται ότι θα βοηθήσει και το σχολείο, γιατί από τη στιγμή που πλέον όλοι το χρησιμοποιούμε, ενώ παλιά δεν υπήρχε τέτοιο πρόβλημα, γιατί λίγοι χρησιμοποιούσαν το ΕΚΛΑΣ από τους εκπαιδευτικούς, σκεφτείτε να είχαμε ο κάθε εκπαιδευτικός 30 μαθήματα, 40 μαθήματα, που το καθένα να είναι μια μικρή ενότητα, τι χάος θα γίνει μέσα στο ΕΚΛΑΣ του σχολείου και για τους μαθητές και για τον διευθυντή και για μας. Άρα, μία τακτική που εγώ προτείνω και πολλοί εκπαιδευτικοί ακολουθούν είναι ότι το όνομα επομένως που θα δώσω θα είναι το όνομα του ετήσιου μαθήματος και οι ενότητες που θα δημιουργήσω από κάτω θα είναι οι ενότητες του μαθήματός μου, τα κεφάλαια, τα υποκεφάλαια ή όπως εγώ κρίνω ότι πρέπει να δομήσω τα μαθήματά μου. Πάμε λοιπόν εδώ στο πρώτο πράγμα που είναι η περιγραφή. Στην περιγραφή έχουμε τη δυνατότητα, πατώντας την επεξεργασία πληροφοριών, να γράψουμε κάτι για το μάθημα και προφανώς να αλλάξουμε και την προεπιλεγμένη εικόνα που έχει το ΕΚΛΑΣ. Για μένα είναι σωστό πάντα να γράφουμε κάτι. Γενικά είναι σωστό σε όλο το μάθημα που δημιουργούμε να γράφουμε επεξηγήσεις. Αυτό όχι μόνο τώρα στο οποίο οι μαθητές δεν μας βλέπουν και χρησιμοποιούσαμε μόνο το ΕΚΛΑΣ που έπρεπε να είμαστε υπεραναλυτικοί, αλλά και τώρα που χρησιμοποιούμε το WebEx ακόμη, έχει σημασία και είναι το σωστό, όπως και εμείς θα θέλαμε, να υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες και να υπάρχει μικρά κειμενάκια τα οποία να καθοδηγούν το μαθητή. Αυτό εγώ το είχα σαν αρχή και το έκανα και πάρα πολύ εκπαιδευτική, ακόμα και όταν είμαστε διαζώσεις με το μαθητή. Είμαστε στην τάξη. Ωραία, να το βάλουμε ένα μάθημα. Πρέπει κάτι να γράφει. Δεν θα είναι ένα ξερό πράγμα το οποίο απλά θα έχει ένα link για να το πατήσουμε. Δεν γράφω τίποτα φοβερό. Το μάθημα αυτό έχει σκοπό να βοηθήσει την επανάληψη της ύλη αφού δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε τουλάχιστον με κάποια στιγμή την ύλη. Και παρακάτω τους δίνω, έχω δημιουργήσει ένα κειμενογράφος είναι αυτός εδώ, ένα link, το οποίο link οδηγεί στο ψηφιακό βιβλίο της χημείας β' γυμνασίου, απλά για να μην το ψάχνουμε μαθητής. Αν θέλουμε από εδώ αλλάζουμε τη φωτογραφία, τώρα δεν θα το πειράξω, κάνω μια επιστροφή στο μάθημά μου. Αυτό είναι το εύκολο κομμάτι. Επομένως, το πρώτο που κάναμε ήταν περίπτωση, αλλαγή εικόνας αν θέλουμε και γράφουμε κάτω. Εδώ είναι το link, το οποίο αν το πατήσω θα με πάει στο ψηφιακό σχολείο, που είναι το βιβλίο. Συγγνώμη, το έχω γράψει γάμα γυμνασίου, είναι β' γυμνασίου, έτσι. Πάω από κάτω. Όλο το μυστικό της δόμης του μαθήματος, επομένως, είναι οι ενότητες. Όπως βλέπουμε εδώ τις ενότητες, έχει ένα συν, το οποίο πατώντας το, θα μας δώσει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε μια νέα ενότητα. Για μας τι θα είναι, ένα κομμάτι του βιβλίου μας, ένα ενοιολογικό κομμάτι, πρέπει να πω έτσι, του βιβλίου και της ύλης και του αναλυτικού προγράμματος που θέλουμε να διδάξουμε. Θα βάλουμε ένα τίτλο, θα βάλουμε αν θέλουμε μια σύντομη συγγνώμη περιγραφή. Αν θέλουμε βάζουμε διάρκεια, δηλαδή να βάλουμε διάρκεια και να είναι ενεργή ενότητα από ένα χρονικό σημείο μέχρι μετά, εγώ δεν το συνηθίζω. Ή μπορούμε να το βάλουμε με την έννοια ότι δίνουμε την δυνατότητα στον μαθητή να το κάνει, καταλαβαίνει ότι το κάνει σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δηλαδή σε ένα συγκεκριμένο διάστημα, και να μην ξεφύγει από αυτό. Αφού κάνουμε υποβολή, έχουμε δώσει ένα τίτλο, έχουμε γράψει μια σύντομη περιγραφή, αν θέλουμε, έχουμε δημιουργήσει την ενότητά μας. Εμένα στην ενότητά μου ο τίτλος είναι «Μερικές ιδιότητες και χρήση των μετάλλων» και στην σύντομη περιγραφή, έβαλα μια εικόνα μέσα και περιγράφω το τι θα κάνουμε στους μαθητές μου. Σε αυτή την ενότητα θα θυμηθούμε τις σημαντικότητες ιδιότητες των μετάλλων καθώς και των γραμμάτων που μπορούμε να δημιουργήσουμε. Ανάλογα με το αντικείμενο που είναι ο κάθε εκπαιδευτικός, θα βάλει τα δικά του πράγματα. Άρα και εδώ θέλουμε μια μικρή σύντομη περιγραφή, ακόμη και όταν χρησιμοποιούμε το WebEx, ακόμα και αν δείξουμε στους μαθητές μας ότι κοιτάξτε να δείτε, όπως σας δείχνω από εσάς, θα πείτε στο ΕΚΛΑΣ, εκεί σας έχω την τάδε ενότητα που θα πατήσετε εδώ και θα μπείτε εκεί και θα δείτε αυτό.
Είναι μια καλή πρακτική, το οποίο παίρνει μερικά δευτερόλεπτα, αλλά κάνει μεγάλη διαφορά στο μάθημα, έτσι, και στην αισθητική. Γιατί ένα μεγάλο κομμάτι είναι αισθητική. Τώρα, αφού φτιάξαμε και την ενότητά μας, μπαίνουμε στην ουσία. Τι θα βάλουμε μέσα στο μάθημα, γιατί τώρα μπαίνει το κυρίως παιδαγωγικό κομμάτι. Τώρα θα έρθουμε αριστερά και θα πάμε να παίξουμε με τα εργαλεία που μας δίνει το e-class. Δεν θα ασχοληθούμε με όλα τα εργαλεία σήμερα, γιατί κάποια μας είναι χρήσιμα, απαραίτητα, κάποια μας είναι λιγότερο χρήσιμα, οπότε δεν έχουμε και το χρόνο να το κάνουμε, και κάποια ούτως ή άλλως από το e-class αυτή τη στιγμή είναι σε διαδικασία αναδιαμόρφωσης, οπότε έχουν και προβλήματα, τα οποία μπορούμε να αναφερθούμε μετά ποια είναι αυτά. Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουμε θα είναι να πάμε στη διαχείριση του μαθήματος, κάτω αριστερά, να πάμε εκεί που λέει εργαλεία. Σε μένα ούτως ή άλλως είναι ενεργοποιημένα τώρα, αλλά σε εσάς την πρώτη φορά που θα πάτε να φτιάξετε το μάθημα δεν θα είναι ενεργοποιημένα. Θα δείτε δεξιά εδώ που λέει ενεργά εργαλεία, τα εργαλεία τα ενεργά, και εδώ που λέει ανενεργά εργαλεία, αυτά που είναι ανενεργά. Τα περισσότερα θα δείτε ότι είναι ανενεργά για όσο το έχετε χρησιμοποιήσει το e-class. Μπορείτε να επιλέξετε όποια ανενεργά θέλετε, πατώντας το βελάκι να τα στείλετε στα ενεργά και το ανάποδο. Εγώ προς το παρόν, στο μάθημα αυτό, όλα τα ανενεργά τα έχω βάλει στα ενεργά, απλά για να τα δούμε. Άρα, ξαναπηγαίνω στο μάθημά μου, έχω φτιάξει την περιγραφή, έχω δημιουργήσει την πρώτη ενότητα, στην οποία πρώτη ενότητα, όταν λέω την έχω δημιουργήσει, έχω δημιουργήσει τον τίτλο και τη σύντομη περιγραφή. Μέσα δεν έχω βάλει τίποτα. Έχω φέρει τα εργαλεία αριστερά για να τα δω. Ποια εργαλεία είναι σίγουρο ή σίγουρο. Να το πω ότι θα πρέπει καλό είναι να τα χρησιμοποιήσουν. Έτσι, ή θα μας είναι χρήσιμο να τα χρησιμοποιήσουν. Το ένα είναι τα έγγραφα. Όπως βλέπετε εδώ πάνω, στα έγγραφα, όταν το πατήσω, μπορώ και πρέπει να ανεβάσω οτιδήποτε θέλω να χρησιμοποιήσω μέσα στο μάθημα. Μπορώ να δημιουργήσω φακέλους, δημιουργία καταλόγου δηλαδή, όπως λέει πάνω αριστερά. Εγώ έχω δημιουργήσει ένα κατάλογο εδώ κάτω που λέω φωτογραφίες. Μπορώ να δημιουργήσω ένα δεύτερο κατάλογο που να λέω φύλλα εργασίας, ένα τρίτο κατάλογο που να λέω PDF αρχεία, ένα τέταρτο κατάλογο που να λέω αρχεία PowerPoint. Δεν έχει σημασία. Καλό είναι να χρησιμοποιούμε τον κατάλογο για να, βάζουμε, να τα βάζουμε ομαδοποιημένα μέσα. Το καλό ή κακό που έχει το e-class είναι ότι οτιδήποτε χρειαστούμε να μεταφέρουμε στο μάθημά μας, ακόμα και τις φωτογραφίες που χρησιμοποιήσαμε στην αρχή για να τις βάλουμε στην επικεφαλή του μαθήματός μας και στην υποενότητα, στην ενότητα από κάτω, πρέπει να τις ανεβάσουμε μέσα. Η διαδικασία φυσικά είναι πάρα πολύ απλή. Εγώ στο φάκελο φωτογραφίες, έτσι, πάμε και πατάμε ανέβασμα αρχείου, και στο ανέβασμα αρχείου θα μας δώσει τη δυνατότητα να γράψουμε τίτλο, αν θέλουμε, δηλαδή να το βλέπουμε εμείς πώς θέλουμε να είναι το αρχείο, ένα σχόλιο αν θέλουμε, τα περισσότερα από αυτά, αν θέλετε τα βάζετε, δεν είναι καλά υποκριτικά, έτσι. Και πατάμε, λέμε σε ποια κατηγορία θέλουμε να μπει, έτσι, και πατάμε ένα ανέβασμα και θα το δούμε μετά στα εγγραφά μας. Υπάρχουν πολλοί εκπαιδευτικοί που στην αρχή, αλλά και τώρα ακόμη, χρησιμοποιούν μόνο αυτό το εργαλείο στο e-class. Δηλαδή, μπαίνω στο e-class, φτιάχνω το μάθημά μου, πάω στα έγγραφα, ανεβάζω δύο φωτογραφίες ή δύο word αρχεία με ασκήσεις, ώστε να πάνε οι μαθητές εκεί να το βρουν και να τα κατεβάσουν. Ναι, γίνεται και αυτό. Δηλαδή, οτιδήποτε θέλουμε μπορεί να το έχουμε σε ένα αποθετήριο που το βλέπουμε και εμείς και οι μαθητές. Δεν είναι όμως αυτός ο σκοπός του e-class και της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Ποια είναι τα επόμενα εργαλεία που σίγουρα θα χρειαστούμε και θα τα αρχίσουμε να τα βλέπουμε μετά στην ενότητά μας. Είναι σίγουρα οι ασκήσεις που βλέπουμε πάνω αριστερά. Στις ασκήσεις θα πάμε να δημιουργήσουμε όλες τις ασκήσεις κλειστού τύπου. Ολακτής επιλογής, σωστού λάθος, αντιστοίχησης, συμπλήρωση κενού, τα οποία και αρέσουν στους μαθητές και θα πάρουμε εμείς ανατροφοδότηση ποιος μαθητής έκανε τι.
Και το καλό είναι ότι διορθώνονται μόνες τους. Και επομένως δεν παιδεύουν εμάς, μας παιδεύουν μόνο να τις φτιάξουμε. Και ο μαθητής έχει άμεση ανατροφοδότηση. Θα το δούμε σε λίγο αυτό. Το επόμενο είναι οι εργασίες, στο οποίο όποτε θέλουμε μπορούμε να ανεβάσουμε μία εργασία με το μαθητή, φυσικά με τα κατάλληλα σχόλια και την κατάλληλη καθοδήγηση και τις κατάλληλες οδηγίες, στην οποία εργασία μπορούμε να το στείλουμε αν θέλουμε αρχείο και να πάρουμε ανατροφοδότηση, είτε κείμενο είτε αρχείο πίσω από τους μαθητές. Και αυτό είναι χρήσιμο για πάρα πολλές ειδικότητες. Και στην ουσία μπορούμε να τη βαθμολογήσουμε κιόλας και μαθητής να πάρει και την ανατροφοδότησή του. Επίσης, εξαιρετικά χρήσιμο είναι το εργαλείο κουβεντούλα, το οποίο θα το δούμε πιο κάτω, στο οποίο είναι ένα chat, ένα στίχος δηλαδή, που μπορούμε και εμείς και οι μαθητές μας να γράψουμε οποιαδήποτε απορία θέλουμε, οποιαδήποτε απάντηση θέλουμε, οτιδήποτε μας απασχολεί. Το εργαλείο συζητήσεις, στο οποίο εργαλείο συζητήσεις είναι ένα φόρουμ, δηλαδή είναι σαν το κουβεντούλα και η μόνη διαφορά που θα δούμε πιο κάτω είναι ότι φτιάχνουμε topic, δηλαδή στην ουσία δεν γράφουμε απλά χήμα και κατεβαίνει προς τα κάτω η συζήτηση. Φτιάχνουμε μια κατηγορία θέματος και εκεί μέσα μιλάμε για το συγκεκριμένο θέμα. Είναι οι συνδέσεις διαδικτύου που βλέπετε, όπως έχω το mouse ακριβώς κάτω, αριστερά, στο οποίο μπορούμε να φτιάξουμε τις συνδέσεις και να τις καλούμε μέσα στην ενότητά μας ή στο μάθημά μας. Αυτά θα δούμε βασικά και αν θέλετε μετά μπορούμε να πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα εργαλεία και να σας πω ποια δεν δουλεύουν ακόμη ή είναι υποσχεδίαση ακόμη από την ομάδα του E-Class. Ας μπούμε λοιπόν μέσα στην ενότητά μας. Το πατάμε. Στην αρχή η ενότητά μας δεν θα έχει τίποτα μέσα. Εμείς θα πρέπει να το φτιάξουμε. Λοιπόν, στην ενότητά μας κανονικά θα έχουμε τον τίτλο, τη φωτογραφία και από κάτω το μικρό κειμενάκι, έτσι, το οποίο είχαμε βάλει για την περιγραφή. Τι όμως θέλουμε να κάνουμε εμείς? Θέλουμε να αρχίσουμε να δομούμε το μάθημα. Πώς το έχω κάνει εγώ? Τι σημαίνει ότι αυτό είναι κάτι σωστό ή λάθος? Αυτό είναι απλά ένας τρόπος μαθήματος και το με ποια σειρά θα τα βάλουμε και πώς θα τα επιλέξουμε εννοείται ότι είναι στην αρμοδιότητα του κάθε εκπαιδευτικού και ανάλογα την ειδικότητα και ανάλογα τη συγκεκριμένη ενότητα που θέλει να διδάξει. Ποια είναι η δική μου φιλοσοφία? Οτιδήποτε θέλουμε να φέρουμε μέσα εδώ, που στην αρχή είπαμε ότι θα είναι άδειο, θα είναι από τα εργαλεία, θα το τραβήξουμε από τα εργαλεία, τα οποία θα το έχουμε φτιάξει, θα δούμε πώς θα φτιάξουμε. Για μένα πάντα καλή πρακτική είναι πριν φέρουμε κάτι από τα εργαλεία μέσα στην ενότητά μας, να έχουμε ένα βοηθητικό κείμενο από πάνω, που να εξηγούμε στον μαθητή τι θα δει από κάτω. Είναι πάρα πολύ απλό, παίρνει ελάχιστα δευτερόλεπτα και βοηθάει και στην αισθητική αλλά και στη λειτουργικότητα του μαθήματος και φυσικά και στο μάτι του μαθητή. Τι κάνω λοιπόν? Το πρώτο πράγμα είναι ότι πάνω δεξιά, στην ενότητά μου πλέον, όχι στο μάθημά μου, στην ενότητά μου, έτσι, στο μερικές ιδιώδεις αυτές των μετάλλων, πατώντας πάνω δεξιά τα γραναζάκια που βλέπετε εδώ, μπορώ να καλέσω από οποιαδήποτε εργαλείο έχω φτιάξει κάτι, οτιδήποτε μέσα στην ενότητά μου. Το πρώτο πράγμα που θέλουμε και δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε, είναι το προσθέτει κειμένο. Στο οποίο εσείς μπορείτε να γράψετε εδώ ό,τι θέλετε. Αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε και κάποιο link μέσα. Αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε και κάποια φωτογραφία ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. Πατάτε προσθήκη και αυτό θα εμφανιστεί στην ενότητά σας πλέον. Θα το δείξω και τώρα. Εγώ δηλαδή, ακριβώς κάτω από τη σύντομη περιγραφή, ήθελα αυτό το κειμενάκι. Πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο, θα οδηγηθείτε στο αντίστοιχο κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου, ας ξαναθυμηθούμε τις κυριότερες ιδιότητες κτλ. Άρα, πήγα πάνω δεξιά, έκανα προσθήκη κειμένου, δημιούργησα αυτό το κείμενο και στην ουσία προετοιμάζω το από κάτω πράγμα το οποίο θέλω να βάλω. Επομένως, το μάθημά μου θα περιέχει μόνο αυτό το κειμενάκι μέχρι στιγμής. Τι θέλω μετά? Θέλω να φέρω ένα σύνδεσμο. Ο σύνδεσμος που θέλω να φέρω είναι το αντίστοιχο κομμάτι από το ψηφιακό βιβλίο, το σχολικό βιβλίο, απλά για να το έχουν μαθητές και να το ψάχνουν και να καταλάβουν ποιο κομμάτι του σχολικού βιβλίου μας θα κάνουμε επανάληψη. Πάντα είναι καλό να έχουμε αναφορά στο σχολικό μας βιβλίο, πέρα από τα υπόλοιπα πράγματα που θα βάλουμε στο μάθημά μας. Προφανώς εδώ, όπως το βλέπετε, αυτό το έχω δημιουργήσει. Για να το δημιουργήσω, πώς θα το κάνω?
Για να το φέρω αυτό εδώ που το βλέπετε, στην αρχή δεν υπάρχει, θα πρέπει να πάω στα εργαλεία συνδέσεις διαδικτύου. Που το βλέπετε, το είχαμε δει και πριν, που σας το είπα, στα εργαλεία αριστερά σας. Πατώντας λοιπόν στα εργαλεία, και εδώ σας έχει πάνω δεξιά δύο δυνατότητες. Κατευθείαν προσθήκη συνδέσμου ή προσθήκη κατηγορίας. Εγώ είμαι πάντα λάτρης του να βάλουμε προσθήκη κατηγορίας, γιατί αν έχουμε πολλούς συνδέσμους, θέλω να τα έχουμε δοποιημένα, χωρίς αυτό όμως να είναι απαραίτητο. Μπορώ να πάω να βάλω κατευθείαν προσθήκη συνδέσμου. Οπότε εδώ θα κάνω paste το URL του συνδέσμου που θέλω. Θα δώσω ένα όνομα στο σύνδεσμο που πρακτικά ο μαθητής αυτό το όνομα θα πρέπει. Αν θέλω βάζω περιγραφή, αν δεν θέλω δεν βάζω. Και αν έχω δημιουργήσει κατηγορίες, μπορώ να το βάλω σε κάποια κατηγορία ή αλλιώς δεν το βάζω. Εγώ όπως θα δείτε, στις συνδέσεις διαδικτύου έχω δημιουργήσει 4 κατηγορίες και μέσα έχω κάποια link. Από τη στιγμή που τα δημιούργησα αυτά τα link, μπορώ πλέον να τα καλέσω στο μάθημά μου. Θυμάστε ότι αυτό είναι η γενική αρχή στο E-Class. Φτιάχνω πρώτα στα εργαλεία κάτι, μετά το καλό στην ενότητά μου. Αν ξαναπάω στην ενότητά μου, είχαμε μείνει ότι είχα γράψει το κείμενο πατώντας το παρακάτω σύνδεσμο. Θέλω να βάλω αυτό το σύνδεσμο εδώ. Πώς θα το βάλω? Όπως βάζω όλα τα πράγματα στην ενότητά μου. Πάνω δεξιά, στα γρανάζια, κατεβαίνει το μενού, και εδώ θα κάνω προσθήκη συνδέσμου. Και με το που θα πατήσω το προσθήκη συνδέσμου, θα εμφανιστούν όλοι οι σύνδεσμοι μέσα στις κατηγορίες τους. Επιλέγω όποιον ή όποιους θέλω, μπορώ να επιλέξω παραπάνω συνδέσμου. Πατάω προσθήκη επιλεγμένου. Εδώ αυτό που έχουμε επιλέξει τους ή άλλους είναι οι μερικές ιδιότητες και κλίση των μετάλλων. Και αυτόματα αυτό θα εμφανιστεί μέσα στο μαθημά μου. Οπότε, έχω φτάσει εδώ, έχω γράψει το κείμενο αυτό και από κάτω πλέον έχω και αυτό το link στο οποίο οι μαθητές, το έφερα μέσα, το δημιούργησα πρώτα στα εργαλεία, το έφερα μέσα και αν ο μαθητής το πατήσει, πολύ απλά θα τον πάρει στο αντίστοιχο κομμάτι του βιβλίου την ώρα που θα είναι στο E-Class για να μην ψάχνει και να τον παρακινήσω, να τον καθοδηγήσω, να του θυμίσω ποιο κομμάτι του βιβλίου. Στο παρόν το κλείνω και ξανάρχουμε στην ψηφιακή τάξη. Πάμε στο επόμενο πράγμα τώρα. Θα πάμε αυτό που συνήθως λέμε είναι η καρδιά των μαθημάτων, των εξαποστάσεως μαθημάτων, των ασύγχρονων μαθημάτων. Θα είναι οι ασκήσεις κλειστού τύπου, οι οποίες είπαμε ότι έχουν το καλό, ότι τις δημιουργώ με κάποιο κόπο, αλλά είναι αρεστές στους μαθητές και σε εμάς, αλλά και έχουμε αυτόματη ανατροφοδότηση από τους μαθητές μας, αλλά και οι μαθητές έχουν ανατροφοδότηση και τι έκαναν. Όμως, πριν πάω να φτιάξω τις ασκήσεις και να τις τοποθετήσω μέσα στο μαθημά μου, είπαμε ότι θα κάνουμε, καλό είναι να βάλουμε πάλι ένα κειμενάκι. Άρα από πάνω δεξιά, από τα γραμμάζια πάλι για να μην το ξαναδείξω, κάνουμε προσθήκη κειμένου. Στην προσθήκη κειμένου βγαίνει ο κειμενογράφος. Γράφουμε τώρα, ας προσπαθήσουμε τις παρακάτω ασκήσεις για να δούμε τι μάθαμε. Εγώ γράφω αυτό, κάποιος άλλος θα επιλέξει κάτι άλλο και καθοδηγώ το μαθητή για το τι θα ακολουθήσει. Τι θέλω εγώ να φτιάξω, ασκήσεις κλειστού τύπου. Προφανώς στην αρχή δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Θα πρέπει επομένως να πάω κλασικά στα εργαλεία μου αριστερά, να δημιουργήσω τις ασκήσεις αυτές και αφού τις δημιουργήσω να τις καλέσω μέσα στην ενότητά. Πώς θα το κάνω αυτό και με ποιο εργαλείο? Με το εργαλείο ασκήσεις. Το εργαλείο ασκήσεις, σας θυμίζω, είπαμε και πριν, είναι το πατάω κιόλας, θα πρέπει να πάω στο εργαλείο μου. Είναι το εργαλείο το οποίο φτιάχνει τις ερωτήσεις κλειστού τύπου. Ωραία. Στην αρχή μπορεί να μην έχει τίποτα μέσα και λογικά αν δεν είχα φτιάξει εγώ δεν θα έχει τίποτα μέσα. Τι κάνω λοιπόν? Το πρώτο που θα κάνω είναι θα πάω πάνω δεξιά, η λογική είναι η ίδια στο class και θα πατήσω νέα άσκηση. Τι θα μου βγάλει? Θα μου βγάλει στην αρχή τις βασικές ιδιότητες της άσκησης. Προσέξτε, ακόμα δεν φτιάχνουμε την άσκηση. Πολλοί εδώ εκπαιδευτικοί μπερδεύονται και νομίζουν ότι εδώ θα βάλω την ερώτηση και εδώ θα επιλέξω αν θα είναι σωστά, λάθος ή πολλαπλής. Όχι. Εδώ πέρα φτιάχνουμε μια ομάδα
που εγώ τον ονομάζω άσκηση και μέσα σε αυτή την άσκηση μπορώ να βάλω ό,τι θέλω. Ένα, δύο, πέντε πολλαπλής, ένα σωστό λάθος, οτιδήποτε άλλο. Γράφω λοιπόν ένα όνομα, δεν έχει σημασία τι. Αν θέλω βάζω μια περιγραφή της άσκησης. Αν θέλω βάζω έναρξη, που η έναρξη ούτως ή άλλως θα είναι από το που μιλήσαμε. Αν θέλω βάζω και λήξη. Η λήξη είναι, αν θέλετε να βάλετε ένα όριο στους μαθητές σας, μέχρι πότε μπορούμε να την κάνουμε. Χρονικός περιορισμός είναι πόσα λεπτά θα έχουν οι μαθητές σας να κάνουν την άσκηση από τη στιγμή που θα επιλέξουμε να το κάνουμε, δηλαδή αν θέλετε να του βάλετε ένα όριο, αν και στο τέλος θα δούμε ότι εμείς μπορούμε να δούμε πόσο χρόνο έμεινε οι μαθητές εκεί, τους βάλετε να του βάλετε όριο. Επιτρεπόμενες επαναλήψεις, αν θα τους δώσω τη δυνατότητα να επαναλάβουν το πολλαπλής ή όχι, ή το συγγνώμη, οποιαδήποτε άσκηση, τόσο στο λάθος, οποιαδήποτε άσκηση στο τύπο. Εάν θέλετε να είναι τυχαίες οι ερωτήσεις, σημαίνει το εξής. Αν φτιάξω εγώ πάρα πολλές ερωτήσεις, μια σωστό λάθος, μια πολλαπλή, μια συμπλήρωση κενού, να τους βγαίνει με την ίδια σειρά στους μαθητές, να τους βγαίνει με διαφορετική σειρά. Δηλαδή από μαθητή σε μαθητή, τους βγαίνει με διαφορετική σειρά. Αν θέλω να εμφανίζονται οι απαντήσεις στο μαθητή στο τέλος της άσκησης και αν θέλω να εμφανίζεται η βαθμολογία. Αυτό είναι περιοριστικά αν θέλω να τα αλλάξω. Το επιλεγμένο είναι να εμφανίζονται οι απαντήσεις ή να εμφανίζεται η βαθμολογία. Και το τελευταίο είναι αν θέλω να το αναθέσω σε όλους τους μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημά μου, στους συγκεκριμένους μαθητές ή αν έχω δημιουργήσει ομάδες χρηστών. Αυτό είναι πιο πολύπλοκο, μπορούμε να το δούμε πιο μετά. Προς το παρόν και το σύνηθισε να θέλουμε να το κάνουμε σε όλους τους μαθητές. Προσέξτε τώρα. Ας πάμε σε μία από τις ασκήσεις που δημιούργησα εγώ. Είπαμε πώς δημιουργείται η άσκηση. Πηγαίνω πάνω δεξιά και κάνω μία άσκηση. Πάω απλά επειδή την έχω δημιουργήσει, για να μην πάμε χρόνο και να δημιουργήσουμε. Τέρμα δεξιά, εφόσον έχει δημιουργηθεί η άσκηση, σας ξαναδίνω τη δυνατότητα για επεξεργασία. Τι θα δείτε λοιπόν. Θα δείτε το όνομα της άσκησης, που εγώ έχω βάλει ότι θα είναι άσκηση πολλαπλής επιλογής στις ιδιότητες των μετάλλων. Αν θέλετε, πατάτε στα στοιχεία της άσκησης, εδώ που σας έχει το μολυβάκι, για να ξαναπάτε στο προηγούμενο μενού που επιλέγετε όλες αυτές τις ιδιότητες της άσκησης. Είπαμε αν θα βαθμολογείτε, αν είναι αυτές θα μπορούν να το κάνουν πολλές φορές, αν θα τους δώσετε χρονικό περιορισμό κτλ. Και το zoom είναι εδώ κάτω. Δηλαδή ακόμα δεν έχετε δημιουργήσει τους τύπους της άσκησης που θέλετε. Οπότε εγώ το έχω ονομάσει άσκηση πολλαπλής επιλογής από πάνω. Δεν σημαίνει ότι αυτό έχει κάτι πολλαπλής επιλογής μέσα. Για να το δημιουργήσω, θα πάω στο μία ερώτηση από κάτω. Και όταν πατήσω τη μία ερώτηση, εδώ στην κατηγορία θα μου δώσει τη δυνατότητα να επιλέξω τι θα είναι, έτσι. Σε ποια κατηγορία θέλω να το βάλω εγώ, έτσι. Σχόλιο, ποια θα είναι η ερώτηση και από κάτω θα μου δώσει τον τύπο της απάντησης. Δηλαδή, αν θα είναι πολλαπλής επιλογής με μοναδική απάντηση ή θα είναι με πολλαπλές απαντήσεις, πολλαπλής επιλογής ή συμπλήρωμα κενών ή τέριασμα, δηλαδή το αντιστοίχηση, ίσω το λάθο ή και ελεύθερο κειμένο που ζητάμε από το μαθήμα να μα γράψει μια πρόταση ή κάτι. Α πάμε να δούμε κάτι το οποίο έχω δημιουργήσει εγώ. Είναι η ερώτησή μου, η πρώτη ερώτηση πολλαπλή επιλογή που έχω δημιουργήσει. Ο τίτλο τον έχω δώσει πιο πριν όταν δημιούργησα την ερώτηση. Αν θέλω όμω το ξαναλάζω. Από κάτω όμω θα μα δώσει διάφορα κουτάκια, τα οποία κουτάκια. Έχω τη δυνατότητα να βάλω τις επιλογές μου, γιατί μας δημιουργούν την ενεργάχο. Μπορώ να βάλω εγώ όσες επιλογές θέλω. Δίπλα ένα σχόλιο που θα έχει ανατροφοδότηση ο μαθητής, θα πάμε να το τρέξουμε μετά για να δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά. Επιλέγω εγώ και λέω στο e-class ποια είναι η σωστή απάντηση. Και φυσικά μπορώ να βάλω προσθήκη απαντήσεων. Το επιλεγμένο στο e-class είναι να έχει δύο απαντήσεις στο πολλαπλές επιλογές. Πατώντας όμως το συν από κάτω, μπορείτε να βάλετε τρεις, τέσσερις που έχω βάλει εγώ ή παραπάνω. Και πατώντας δημιουργία, θα σας δημιουργηθεί η ερώτηση πολλαπλής επιλογής που επέλεξα εγώ. Έχω βάλει τις απαντήσεις μου, τέσσερις απαντήσεις. Έχω πει στο e-class ποια είναι η σωστή. Έχω βάλει σχόλιο δίπλα, ξαναπροσπάθησε, ξαναπροσπάθησε, μπράβο, ξαναπροσπάθησε. Και έχω βάλει βαθμολογία στη σωστή απάντηση. Ενώ οι άλλες βαθμολογούνται με 0. Τι πάμε να κάνουμε, ας υποθέσουμε ότι εγώ μάλλον ήθελα να φτιάξω μια άσκηση που να έχει μέσα ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Πάω στο μια άσκηση, εκεί μου δίνει το κειμενογράφο και μου δίνει και κάποιες επιλογές να επιλέξω.
το ονομάζω άσκηση πολλαπλής επιλογής ή ασκήσεις πολλαπλής επιλογής της ιδιότητας των μετάλλων όπως θέλω, αφού το δημιουργήσω αυτό εμφανίζεται μέσα στις ασκήσεις και πλέον στην επεξεργασία της άσκησης που δημιούργησα, εδώ πάω να προσθέσω τέρμα κάτω τις νέες ερωτήσεις, που πρακτικά οι νέες ερωτήσεις θα είναι τα πολλαπλής επιλογής που δημιούργησα. Δεν ξέρω αν σας φαίνεται πολύπλοκο, αλλά αν θέλετε μπορούμε να αφιερώσω χρόνο να φτιάξουμε μία κινδυνός μετά ή μπορείτε να παίξετε εσείς μόνοι σας σπίτι και θα δείτε ότι δεν είναι κάτι δύσκολο, είναι κάτι απλό, αν σας το επιδείξει κάποιο την αφορά. Ούτως ή άλλως, αυτό γίνεται με τις ώρες πτήσης που έχετε πάνω στην πλατφόρμα. Να το δούμε όμως πώς δουλεύει πρώτα και μετά θα πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι τις ασκήσεις πολλαπλής επιλογής τις δημιούργησα που στο εργαλείο ασκήσεις. Τι θα κάνω λοιπόν, θα πάω στην ενότητά μου και θέλω να τις τραβήξω μέσα στην ενότητά μου. Ωραία. Είχαμε μείνει ότι είχαμε φτάσει στο τώρα, ας προσπαθήσουμε τις παρακάτω ασκήσεις για να τι μάθαμε. Πάνω δεξιά λοιπόν, κλασικά, από τα γρανάζια, πατώντας κατεβαίνει το μενού κάτω και μπορώ να κάνω προσθήκη άσκησης. Στην προσθήκη άσκησης θα υπάρχουν μέσα πλέον οι ασκήσεις που έχουμε δημιουργήσει στα εργαλεία μας. Τώρα εδώ φαίνονται πολλές, αλλά αν είχα δημιουργήσει μόνο το άσκηση πολλαπλής επιλογής της ιδιότητας του μετάλλου, θα υπήρχε μόνο αυτό. Το επιλέγω, κάνω προσθήκη επιλεγμένο και αφού κάνω την προσθήκη επιλεγμένο, ακριβώς από κάτω θα εμφανιστεί η άσκηση που μιλάμε τόση ώρα. Εδώ. Να τη δούμε κιόλας. Πάνω δεξιά, και αυτό είναι καλή πρακτική, όταν θέλετε να δοκιμάσετε κάτι να φτιάξετε, μπορείτε να πατήσετε εδώ και από το περιβάλλον του καθηγητή, να πάτε στο περιβάλλον του μαθητή. Θα δείτε ότι απενεργοποιούνται όλες οι δυνατότητες του να πειράξετε το μάθημα και πλέον μπορείτε να δείτε αυτό που θα δει και ο μαθητής σας. Αυτό είναι γενικά χρήσιμο. Ας υποθέσουμε ότι δεν υπάρχουν αυτά τα από κάτω, υπάρχει μέχρι εδώ που λέει άσκηση πολλαπλής επιλογής ιδιότητας των μετάλλων, δεν το βάλουμε. Το πατάμε λοιπόν, γιατί είμαστε μαθητές πλέον και θέλουμε να το δούμε. Τι βλέπουμε λοιπόν, τον τίτλο, και βλέπουμε από κάτω ότι υπάρχουν δύο ασκήσεις πολλαπλής επιλογής. Βλέπει ο μαθητής ποια τις παρακάτω ιδιότητες δεν χαρακτηρίζει τα μέτα, αλλά υποθέτω ότι βάζω τυχαία εγώ το δεύτερο που είναι το σωστό, αλλά δεν έχει σημασία. Ο ρίχαλκος είναι τραύμα που προκύπτει από ανάμειξη χαλκού με. Βάζω αυτό εδώ. Ο μαθητής κάνει την υποβολή του και από τη στιγμή που κάνει υποβολή, κατευθείαν του λέει σε ποια χρονική στιγμή το έκανε, πόσα δευτερόλεπτα του πήρε και όμως του δείχνει και την ανατροχοδότηση, τη βαθμολογία που πήρε, ότι πήρε ένα στα δύο, γιατί απάντησε τη μία από τις δύο και μάλιστα από κάτω την ανατροφοδότηση που εμείς του γράψαμε, το ξαναπροσπάθησε, το ποιο είναι λάθος, ποιο είναι το σωστό. Και φυσικά εδώ και ένα τίκο ότι είναι σωστό, γιατί στη δεύτερη ερώτηση επέλεξε τη σωστή απάντηση. Επιλέγουμε πάλι να πάμε στο περιβάλλον του εκπαιδευτικού. Ας υποθέσουμε τώρα όμως ότι εμείς ξαναγυρνάμε στο ρόλο μας και είμαστε εκπαιδευτικοί και θέλουμε να δούμε αν κάποιοι μαθητές μπήκαν μέσα στην άσκησή μας και τι έκαναν και τι βαθμολογία πήρε ο καθένας, αν το έκανε πολλές φορές ή αν αντιμετώπισε πρόβλημα, οτιδήποτε. Εμείς θα πάμε στα εργαλεία ασκήσεις, θα εμφανιστούν όλες οι ασκήσεις που έχουμε δημιουργήσει. Αυτή που μας νοιάζει όμως τώρα είναι η άσκηση πολλαπλής επιλογής. Και αν πάτε δεξιά, βλέπετε ότι σας έχει τη δυνατότητα που λέει εμφάνιση. Εδώ, αν πατήσετε το εμφάνιση, θα σας δείξει όλες τις προσπάθειες, τις οποίες έχω κάνει εγώ, έτσι γιατί το δοκίμαζα, έτσι γιατί το έδειχνα. Αν υπήρχαν κι άλλοι μαθητές μέσα, θα μου έδειχνε όλους τους μαθητές πόσες φορές έκανε την προσπάθεια, αν ήταν ολοκληρωμένη η εκτέλεσή της, τι βαθμολογία πήρε, την τρέχουσα κατάσταση κτλ. Οπότε θα δούμε όλους τους μαθητές μας. Και οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να πάνε στο εργαλείο ασκήσεις, να πατήσουν πάνω στην άσκηση αυτή, αλλά αυτή στο εμφάνιση θα δουν μόνο τις δικές τους προσπάθειες και όχι τις προσπάθειες των υπολείπων μαθητών που εσείς μπορείτε να τις δείτε. Αν πατήσετε από κάτω εξαγωγή, μπορείτε να το κάνετε εξαγωγή σε Excel αρχείο, και αν πατήσετε τέρμα δεξιά, εκεί που μπορούμε να κάνουμε και εξεργασία, σας έχει και στατιστικά. Με το που θα πατήσετε τα στατιστικά,
θα σας πει όχι πλέον ο κάθε μαθητής τι έκανε, αλλά γενικά οι μαθητές σας τι έκανε. Πόσοι μαθητές ολοκλήρωσαν την άσκηση, πόση ήταν η μέση διάρκεια, το ποσοστό επιτυχίας για κάθε μία από τις ερωτήσεις που είχε η άσκησή σας, και επομένως έχετε μια εφικτική εικόνα του τι έχουν κάνει οι μαθητές σας. Και ένα πολύ σημαντικό τώρα, το άφησα για το τέλος, είναι το εξής. Ωραία, τη δημιουργήσαμε την άσκηση, τη βάλαμε στο μάθημά μας, την πήγαν οι μαθητές, έτρεξαν την άσκηση, πήγαμε πάλι εμείς στις ασκήσεις μας, στην άσκησή μας και είδαμε και οι μαθητές την έκαναν. Μία από τις ιδιότητες που μπορούμε να δούμε τέρμα δεξιά στο γρανάζι στην άσκησή μας είναι αυτό που λέει δημιουργία αντιγράφων, το οποίο είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο που έχει και η κλάση. Με το που θα το πατήσετε, έχετε την εξής δυνατότητα να μεταφέρετε αυτή την άσκηση που δημιουργήσατε κλειστού τύπου σε οποιοδήποτε άλλο μάθημα έχετε μέσα στο e-class το δικό σας. Άρα, αν για παράδειγμα, όπως λέγαμε στην αρχή, έχετε δημιουργήσει διαφορετικά μαθήματα για το ίδιο αντικείμενο στα διαφορετικά σχολεία που κάνετε μάθημα, μπορείτε την ίδια αυτή άσκηση να πάτε και να τη βάλετε και σε άλλο μάθημα μέσα. Οπότε, πρακτικά χρειάζεται να τη δημιουργήσετε μια φορά. Ή επίσης μπορείτε να το βάλετε σε άλλο μάθημα δικό σας, στο οποίο ναι, μπορεί να είναι άλλη λογική και να είναι άλλες ερωτήσεις, αλλά να έχετε το σκελετό έτοιμο και απλά να πάτε να πειράξετε τον τίτλο και τις απαντήσεις από κάτω. Με τον ίδιο τρόπο δημιουργούνται και οι υπόλοιπες ασκήσεις. Δηλαδή, θα να φτιάξετε μια άσκηση αντιστοίχησης ή μια άσκηση σωστού λάθος. Το δείχνω πολύ γρήγορα και μετά κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για απορίες, γιατί αλλιώς γίνεται, θα γίνει μονότονο την άποψη ώρα. Και με τον ίδιο τρόπο φτιάχνω μια νέα άσκηση, την ονομάζω άσκηση αντιστοίχησης στα μέταλλα, γιατί θέλω να έχω μέσα ερωτήσεις αντιστοίχησης. Εάν πάω να κάνω επεξεργασία, ήδη υπάρχει και αυτή εδώ, αν θέλω να κάνω νέα ερώτηση, την έχω δημιουργήσει όμως αυτή εδώ, για να τη δείτε. Στην επεξεργασία έχω τον τίτλο να αντιστοιχίσετε τη στήλη Α με τη στήλη Β που είναι το κλασικό. Και επειδή εγώ έχω επιλέξει αυτή να είναι πολλαπλής επιλογής, έχω βάλει ό,τι θέλω στη στήλη Α, αλουμίνιο, χάλιβας, μπρούτζ, ο δίχαρχος. Έχω βάλει στη στήλη Β αεροναυτική ακάλματα, ελαττήρια, δουλεμάν, καρβάνες. Και στη στήλη Β λέω εγώ στο e-class ποια είναι η σωστή αντιστοίχηση και για το καθένα τι βαθμολογία παίρνει ο μαθητής. Αφού το έχω δημιουργήσει τις ασκήσεις, μπορώ πολύ εύκολα να πάω πλέον στο μάθημά μου. Αυτό κάνω ένα μικρό διάλειμμα για απορίες. Πάω στη χημεία Β' γυμνασίου, πάω στην ενότητά μου και στην ενότητά μου θέλω να τραβήξω μέσα τη δεύτερη, για παράδειγμα, άσκησή μου, μια άσκηση σωστή λάθος στα μέταλλα ή άσκηση αντιστοίχησης που είπαμε πριν, πώς θα την φέρω μέσα, δεν θα υπάρχει στην αρχή, πάω πάνω δεξιά, βρίσκω τα εργαλεία, προσθήκη άσκηση γιατί αυτό υπάρχει στο εργαλείο ασκήσης, επιλέγω αυτό που θέλω, ας πούμε την άσκηση συμπλήρωση κενού, συγγνώμη, στα μέταλλα, την άσκηση αντιστοίχησης, κάνω προσθήκη προεπιλεγμένων και αυτό θα εμφανιστεί μέσα στο μάθημά μου. Και ο μαθητής μπορεί πολύ εύκολα να πάει μετά και να το κάνει και εμείς να πάρουμε ανατροφοδότηση. Απλά για να τα δείξω, πάω στο περιβάλλον του μαθητή. Για παράδειγμα, στην άσκηση σωστού λάθος στα μέταλλα, με το που θα το πατήσει ο μαθητής, θα δει δύο ασκήσεις σωστού λάθος, έχει την ερώτηση, όλα τα μέταλλα έχουν αργυρόλευκο χρώμα. Σωστό, χάλιβας είναι νεκρά, βασιλείο άνθρακα, σωστό. Κάνει υποβολή, ακριβώς όπως και εμείς, το ίδιο πράγμα βλέπει. Βλέπουμε ότι συνολική βαθμολογία 1 στα 2, έτσι. Παίρνει ανατροφοδότηση και ο μαθητής τι ήταν το σωστό και τη βαθμολογία και όχι μόνο αυτό. Στο εργαλείο εμάς καταχωρείται η προσπάθεια που έκανε ο μαθητής και μπορούμε να το δούμε και πιο μετά. Αυτά μέχρι στιγμής. Κύριε Τζοτζάκη, να κάνουμε ένα
Ναι, Γεια βεβαίως, γεια σου. σου. Θα το ξαναδείξω. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Γρήμα προς το παρόν. Μέχρι στιγμής, να κάνω μια μικρή ανακεφαλαίωση. Μέχρι στιγμής, λοιπόν, είπαμε πώς φτιάχνουμε, πώς βάζουμε το υλικό μας στο e-class, πώς χρησιμοποιούμε το υλικό μας αυτό για να φτιάξουμε ένα μάθημα και πώς βάζουμε και ασκήσεις. Εδώ να πω ένα πραγματάκι. Υπάρχουν μερικά εργαλεία, τα οποία τα λέμε αποθετήρια. Δηλαδή, το φωτόδεντρο, παραδείγματος χάρη, είναι τέτοιο αποθετήριο. Έχει υλικό, το οποίο μπορεί κάποιος να πάει να το βρει το υλικό και να το πάρει και να το χρησιμοποιήσει κάπου αλλού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο κύριος Γρήβας εδώ μας έδειξε υλικό το οποίο πήρε από διάφορα πράγματα, το έβαλε εκεί αριστερά και μετά, αφού μπήκε μέσα στο e-class, το χρησιμοποίησε για να φτιάξει τα μαθήματά του. Το e-class από μόνο του δεν είναι αποθετήριο. Το e-class ονομάζεται LMS, Learning Management System. Δηλαδή, είναι ένα σύστημα την διαχείριση εντός εισαγωγικών των μαθητών και των μαθημάτων, βέβαια. Όχι την αποθήκευση μαθημάτων. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, έχει δυνατά εργαλεία σαν αυτά που έδειξε κάποια στιγμή στις ασκήσεις, τα οποία αυτά εργαλεία είναι ειδικά φτιαγμένα για να εξυπηρετούν τον εκπαιδευτή, εκπαιδευτικό, αντίστοιχα τι είναι αυτός, όταν θέλει να διαχειριστεί το μάθημα που κάνει με τους μαθητές. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι εμείς χρησιμοποιούμε τους βαθμούς στις ασκήσεις για να βάζουμε βαθμούς στα παιδιά, γιατί τη συγκεκριμένη στιγμή δεν το κάνουμε αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως, το σύστημα βαθμολογίας στην εξαποστάσεως εκπαίδευση είναι κάτι πολύ σημαντικό και το e-class έχει πολύ δουλευτεί πάνω σε αυτό. Επίσης, το όλο που μας έδειξε ο κ. Γρήβας είναι ένας πολύ τακτοποιημένος τρόπος πώς γίνεται δηλαδή σωστά η δουλειά. Δηλαδή, έχεις όλα σου τα υλικά, τα βάζεις κάπου στο αριστερό μέρος που είναι οι περιοχές στις οποίες μπαίνουν τα υλικά και μετά τραβάς από αυτά επιλεγμένα και τα χρησιμοποιείς στα μαθήματά σου ή τα μεταφέρεις και τα χρησιμοποιείς και σε άλλα αντικείμενα. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι πιο προχωρημένοι που θα σας δείξω εγώ σε λίγο αφού τελειώσει ο κύριος Γρήβας, αλλά για να μην του τρώω το χρόνο μπορείτε να κάνετε τώρα ερωτήσεις πάνω σε αυτά που είπε μέχρι στιγμής. Το επόμενο κομματάκι θα πει ο κ. Γρήβας πράγματα τα οποία σχετίζονται κυρίως με θέματα επικοινωνίας με τους μαθητές. Όπως σας είπα πριν, το κομμάτι αυτό της επικοινωνίας είναι πολύ βασικό στην εξαποστάσεως. Και μετά θα σας πω εγώ ένα τμήμα που είναι τα λίγο πιο προχωρημένα εργαλεία και θα πούμε και κάποια παιδαγωγικά πράγματα που σχετίζονται πιο πολύ με τα δικά μου αντικείμενα. Λοιπόν, ό,τι ερώτηση θέλετε να κάνετε, μπορείτε να ρωτήσετε τον κ. Γρήβα. Μέχρι να κάνετε ερώτηση, να πω και κάτι άλλο. Μέτρησα ότι στα 84 άτομα που ήμασταν λίγο πιο πριν, κινητό χρησιμοποιούσαν οι 13. Το φαίνεται, άμα δείτε τους παρτίσει πάνω δεξιά, φαίνεται αυτοί με τα ακουστικά έχουν υπολογιστή και άλλοι φαίνεται το κινητό όπως έχουν κινητό. Στους μαθητές αυτό είναι περίπου 50-50. Δηλαδή 50% των μαθητών έχουν κινητό. Αυτό να το ξέρετε όταν κάνετε WebEx, γιατί στην ασύγχρονη δεν έχει πολύ σημασία. Σύγχρονη όμως, σαν αυτό που κάνουμε τώρα, να ξέρετε ότι δεν έχουν ακριβώς τα ίδια εργαλεία οι μαθητές. Οπότε, καλό είναι αν έχετε τη δυνατότητα να εγκαταστήσετε κι εσείς το κινητό σας την εφαρμογή για να δείτε πώς φαίνεται αυτά που λέτε, τέλος πάντων, αυτά που δείχνετε, πώς φαίνεται το κινητό, γιατί ο μαθητής μπορεί κάτι να μην μπορεί να το δει εύκολα. Λοιπόν, θέλει να ρωτήσει κάποιος κάτι τον κύριο Γρήβα. Θα ήθελα να ρωτήσω εγώ κάτι, καλησπέρα. Πώς μπορούμε να καθοδηγήσουμε το μαθητή να πάει στο συγκεκριμένο κεφάλαιο του βιβλίου διαδικτυακά? Ωραία, εννοείται να φτιάξει το link δηλαδή για να μπορέσει ο μαθητής να πάει, το βλέπετε? Ναι, το συγκεκριμένο, ναι, το βιβλίο το έχεις ανεβάσει, αλλά πώς θα τον καθοδηγήσει να πάει στη συγκεκριμένη σελίδα, ας πούμε? Προσέξτε να δείτε, δεν έχω κάτι φοβερό, δηλαδή δεν ανέβασα το βιβλίο. Απλά τι έκανα. Αν είδατε πάνω, εκεί που είχα την γενική περιγραφή του μαθήματος, πριν μπω δηλαδή στην ενότητα, είχα ένα link που είχα όλο το βιβλίο. Εδώ όμως ήθελα να στο μερικές ιδιότητες και αφήσω μετά, ήθελα το κομμάτι, το συγκεκριμένο του βιβλίου. Δεν έκανα κάτι. Δηλαδή στην ουσία πήγα στο ψηφιακό σχολείο, βρήκα το βιβλίο το ψηφιακό, το έχει σε μορφή HTML, επέλεξα τη συγκεκριμένη ενότητα, άμα θέλετε να το πατήσω να το δείτε, και πήρε το link της συγκεκριμένης ενότητας. Δηλαδή εγώ το επέλεξα τη συγκεκριμένη ενότητα.
Δηλαδή εδώ να δείτε στο βιβλίο γυμνασίου του μαθητή, έτσι, στη χημεία, ας πούμε, έτσι, επιλέγω εγώ το κομμάτι που θέλω. Θέλω να σας το δείξω, δηλαδή, πώς το κάνω. Όχι, κατάλαβα, ναι. Πηγαίνετε, δηλαδή, πηγαίνετε στη μορφή, στο ψηφιακό δηλαδή, σχολείο, βρίσκετε το βιβλίο, πάτε στη μορφή που να είναι HTML, επιλέγετε την αντίστοιχη παράγραφο, κάνετε copy το link, το βάζετε στους συνδέσμους, στα εργαλεία του E-Class και από εκεί το καλείτε μέσα. Οπότε ο μαθητής με το θα προπατήσει θα πάει αυτόματα εκεί για την δική του διευκόλυνση. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Τίποτα, να είστε καλά. Φυσικά αυτή η επιλογή είναι αν έχεις κάτι που το έχεις όπως εδώ με συγκεκριμένο link για να το φέρεις. Γιατί η άλλη επιλογή είναι να έχεις ένα PowerPoint, να το βάλεις μέσα και να το φέρεις από εκεί. Κύριε Γρίβα, σε μια εκφώνηση μπορούμε να βάλουμε μέσα εκθέτη, μια δύναμη, ξέρω εγώ, με εκθέτη. Ναι, σας έχει τη δυνατότητα, ο κειμενογράφος ο οποίος βγαίνει, σας έχει τη δυνατότητα να βάλετε εκθέτη. Δεν σας δίνει τη δυνατότητα βέβαια να κάνετε τα πράγματα που κάνει και μπορεί να κάνει σε ένα Word, έτσι, να γράφετε μαθηματικά σύμβολα ή οτιδήποτε τέτοιο. Οπότε αν θέλετε να με ρωτάτε αυτό μάλλον, έτσι, δηλαδή αν θέλετε να κάνετε αυτό κάτι... Αυτό ρωτάω, γιατί εγώ έχω προσπαθήσει, συγγνώμη, έχω προσπαθήσει και δεν έχω καταφέρει να το κάνω. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή είναι προς ειδικότητες που θέλουν να γράψουν και πιο επιστημονικό κείμενο μέσα, είτε στη φυσική, είτε στα μαθηματικά, είτε σε άλλες. Εκεί πλέον, επειδή ο κειμενογράφος δεν βοηθάει, μπορώ να έχω ανεβάσει στα έγγραφά μου ένα αρχείο Word και ένα αρχείο PDF. Το οποίο το καλό όμως με link εδώ, το βάζω με link μέσα εδώ, γράφουμε ένα κειμενάκι από πάνω, ότι πατήστε το παρακάτω link και στο αρχείο θα δείτε τις οδηγίες. Δεν θέλω να πω ότι μπορείτε να το κάνετε με έμεσο τρόπο. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, ο κειμενογράφος του κλάση είναι πολύ πιο απλός από την κάθε που χρησιμοποιούμε έτσι, για να κάνουμε πιο πολύ πρώτα πράγματα. Να κάνω ένα έγγραφο και μετά να το προσθέσω στην ερώτηση, στην εκφώνηση. Μπορείτε να το βάλετε, έχετε πολλούς τρόπους. Ένας τρόπος είναι να πάτε στα έγγραφα. Αν θυμάστε τι είπαμε ότι στα έγγραφα, μπορούμε να ανεβάσουμε ό,τι θέλουμε. Από τη στιγμή που θα το κάνετε αυτό και θα το έχετε ανεβάσει στα έγγραφα, θα πάτε ανέβασμα και θα ανεβάσετε ένα αρχείο Word, PDF, ό,τι θέλετε εσείς. Που έχει μέσα τα πράγματα όπως τα θέλετε εσείς. Το PDF μάλιστα βοηθάει γιατί. Ασχέτως αν ο άλλος έχει Word ή οτιδήποτε, θα το δει όλοι οι υπολογιστές. Αυτό είναι και το καλό του PDF. Σε αυτή την περίπτωση, μετά, αφού πάτε στο μάθημά σας, αντί να έχετε απλά ένα κείμενο μόνο μέσα στην ενότητά σας, θα πάτε στην ενότητα πάνω δεξιά και εδώ θα κάνετε προσθήκη εγγράφου. Και στην προσθήκη εγγράφου θα εμφανιστεί το αρχείο Word. Θα το επιλέξετε και όταν το κάνετε προσθήκη επιλεγμένων, εκεί που εσείς το έχετε δει, θα πάει και θα το βάλει. Δηλαδή, εάν είχαμε φτάσει στο πατώντας το παρακάτω, ας πούμε, σύνδεσμο, θα σας δώσει τη δυνατότητα να κατεβάσετε ένα PDF αρχείο και να δείτε, ξέρω εγώ, ασκήσεις. Από κάτω θα έχει εμφανιστεί το link που οδηγεί στο PDF αρχείο. Δεν ξέρω να σας απάντησα. Ναι, θα το δοκιμάσω. Ευχαριστώ. Ή σας δίνει και τη δυνατότητα ακόμα και μαθηματικά σύμβολα να έχετε, χημικά σύμβολα να έχετε, ό,τι και να έχετε, θα σας δώσει τη δυνατότητα να το κάνετε. Δηλαδή να το κάνετε με ένα κείμενο, με ένα αρχείο πλέον, και όχι με τον κειμενογράφο, ο οποίος είναι κυρίως για να γράφω ένα κείμενο απλό, και όχι να γράφω κάτι πιο σύμφωνο. Ναι. Να προσθέσω κι εγώ κάτι εδώ. Πολύ σωστά τα λέει ο κ. Γρήβας, αλλά πιο εγώ θα το έκανα, ας πούμε, γιατί υπάρχουν πολλοί τρόποι, όπως είπα. Εγώ θα έκανα το εξής. Είχα το κειμενάκι, όπως είπε πολύ καλά, σε PDF, κάπου στα εγγραφά μου. Θα πήγαινα εγώ από εκεί και θα έπαιρνα το σύνδεσμο και θα έγραφα μέσα στο κείμενο πλέον οι οδηγίες για την άσκηση είναι εδώ. Και το εδώ θα το φώτιζα και θα του βάζα το σύνδεσμο πάνω. Οπότε πατώντας ο μαθητής το εδώ, θα του άνοιγε ένα παράθυρο και θα του άνοιγε το σύνδεσμο. Επειδή θα σας δείξω κάτι τέτοιο αργότερα, όχι με PDF αλλά με πιο προχωρημένα αρχεία, θα το καταλάβετε πολύ καλά. Κάποια άλλη ερώτηση. Βλέπω στο chat μια ερώτηση στον κειμενογράφο πώς κάνω επικόλυση με Ctrl και V. Δηλαδή δεν δουλεύει το όπως έχουμε συνηθίσει στο Word να κάνω δεξί κλικ και να μου βγει κάτω το μενού στο οποίο να επιλέξω το paste την επικόλυση. Οπότε θα κάνετε Ctrl και το V και θα κάνει αυτόματα επικόλυση.
μας ο φάκελος μαθήματος υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή. Δεν μπορούμε μόνο μια ενότητα. Πώς μπορώ να παραπέμψω τα παιδιά να δουν συγκεκριμένες σελίδες από το βιβλίο, αν γνωρίζετε πώς είναι ο φάκελος μαθήματος. Δεν γνωρίζω πώς είναι ένα βιβλίο, δηλαδή. Είναι στο ψηφιακό σχολείο. Έχει πολύ. Εκεί δεν σας έχει τη δυνατότητα να βλέπετε κεφαλαιάκια σαν HTML. Όχι. Βλέπουν όλο το φάκελο μαθήματος. Βλέπετε, δηλαδή, σας δίνει δηλαδή μόνο τη δυνατότητα να δείτε όλο το μάθημα. Σε αυτή την περίπτωση. Όλο το βιβλίο. Σε αυτή την περίπτωση, δυστυχώς, εγώ αυτό που θα έκανα, γιατί δεν υπάρχει πλέον άλλη λύση, είναι. Υπάρχουν πολλές λύσεις, να το πω έτσι. Μία λύση είναι να πάρετε το σύνδεσμο όλο. Αλλά. Να το βάλετε το σύνδεσμο όλο του βιβλίου και να πείτε στους μαθητές σας το κειμενάκι που γράφουμε από κάτω ότι πατήστε το παρακάτω σύνδεσμο και θα ασχοληθούμε με τις σελίδες από 81 μέχρι 85 για παράδειγμα. Αυτό κάνω, αλλά ήθελα να ξέρω μήπως υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος. Άλλος αυτό τρόπος είναι να πάτε στο σχολικό βιβλίο, να το κόψετε, δηλαδή το κατεβάσατε PDF, να κόψετε τις σελίδες που θέλετε, να ανεβάσετε το κομμάτι του PDF αυτό στα εγγραφά σας ή με ένα σύνδεσμο και να το τραβήξετε στο μάθημά σας, αλλά γίνεται πιο πολύ και θέλω να πω για εσάς, για τη δουλειά τη δική σας. Μου λέει ότι στα κλειστά μαθήματα η λύση των μαθητών πώς ανανεώνεται από χρονιά σε χρονιά και αν οι παλιοί μαθητές διαγράφονται αυτόματα. Η ενημέρωση που έχουμε από το E-Class και το τι γινόταν μέχρι τώρα είναι ότι εάν την επόμενη χρονιά αν είμαστε στο ίδιο σχολείο, οπότε τα μαθήματά μας μένουν στο ίδιο σχολείο, οι μαθητές δεν διαγράφονται και όχι μόνο δεν διαγράφονται, αν εμείς δεν διαγράψουμε, μπορούν να εξακολουθούν να βλέπουν το μάθημά μας. Εάν πάμε σε άλλο σχολείο, τα μαθήματα του E-Class μεταφέρονται στο σχολείο που πηγαίνουμε. Εκεί τώρα συμβαίνει το εξής περίεργο μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν θα το διορθώσω στο E-Class, αν και το έχω συζητήσει με την ομάδα πάνω. Οι μαθητές αυτοί φαίνονται ότι παραμένουν μέσα, παρόλα αυτά όμως είναι ανενεργοί, δεν μπορούν δηλαδή, να χρησιμοποιήσουν το μάθημα. Την ερώτηση πώς ενημερώνουν τους μαθητές στο E-Class ότι ανέβηκε νέο μάθημα, τους ενημερώνεται με διάφορους άλλους τρόπους που τους ενημερώνεται. Δηλαδή, το πιο εύκολο δηλαδή, αλλά υπάρχει και άλλο. Το πιο εύκολο είναι να τους ενημερώνεις με mail, με messenger, με οτιδήποτε άλλο χρησιμοποιούσαμε παλιότερα. Ο άλλος τρόπος είναι, αν το έχουμε σε συνδυασμό, να το κάνουμε με τη σύγχρονη, να τους ενημερώσουμε. Ο άλλος τρόπος βέβαια, υπάρχει ειδικό σύστημα με μηνύματα, το οποίο θα το συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Ρίβα, που είναι το κομμάτι της επικοινωνίας πια, η κλάση. Οπότε, κύριε Γρήβα, αν θέλετε, πείτε μας και αυτό το κομμάτι. Ωραία, λέω πολύ γρήγορα λοιπόν, για να μην καταχάσω το χρόνο. Όπως λέτε στο μάθημα παρακάτω, πολύ γρήγορα το λέω, πάλι αφού έχω τελειώσει με τις ασκήσεις κλειστού τύπου και τις έχω βάλει όσες θέλω, από κάτω πάλι βάζω ένα κείμενο, πατήστε με τη σειρά του παρακάτω συνδέσμους. Έχω εισάγει δύο συνδέσμους, τους οποίους πρώτα όμως έχω πάει στο εργαλείο σύνδεσμη αριστερά, στο E-Class και τους έχω φτιάξει. Είπαμε ότι είναι πάρα πολύ απλό. Δύο βίντεο, τα οποία το ένα είναι από το φωτόπεδρο και το άλλο είναι από το YouTube. Οπότε ο μαθητής μπορεί να πάει, να πατήσει, να τα δει και από κάτω ακολουθεί, χρησιμοποιούμε δηλαδή και το εργαλείο εργασίας. Ακολουθεί μια μικρή εργασία, στην οποία από κάτω υπάρχει το link και στην εργασία έχουμε βάλει και μια μικρή συνομικρές οδηγίες για το που θέλουμε. Προφανώς για να ανεβάσουμε την εργασία, το λέω πολύ γρήγορα, θα πρέπει να έχουμε πάει αριστερά στο εργαλείο εργασίας και να την έχουμε δημιουργήσει για να μπορέσουμε να την τραβήξουμε μέσα στο μάθημά μας. Πηγαίνοντας επομένως πολύ γρήγορα στο εργαλείο εργασίες, τι δυνατότητα έχουμε εδώ, οι δυνατότητες που έχουμε είναι να πάω και να κάνω δημιουργία εργασίας πάνω δεξιά, δεν είναι ακριβώς όπως όλα τα εργαλεία, και με το που θα πατήσω δημιουργία εργασίας, θα μου δώσει τίτλο, αν θέλω βάζω περιγραφή. Προσέξτε γιατί εδώ αν θέλω κάνω και browse, το οποίο σημαίνει ότι μπορώ να ανεβάσω και αρχείο στους μαθητές, δηλαδή πέρα από την περιγραφή, που εγώ έβαλα, ότι ζητάω μια εργασία που να περιέχει αυτό και αυτό, μπορώ να θέλω να ανεβάσω το υλικό, να ανεβάσω ένα φύλλο εργασίας, μπορώ να ανεβάσω κάτι που θέλω να δουν σε ένα PowerPoint, μια εικόνα, δεν έχει σημασία τι. Από κάτω έχει τύπο βαθμολογίας, αριθμοί, βαθμολογικές σχήματες, ρουμπρίκες, αξιολόγηση από ομότιμους. Γενικά εδώ υπάρχει ένα θέμα με το E-Class, το οποίο το έχουμε συζητήσει και με την ομάδα εργασίας του E-Class πάνω στο Πανεπιστήμιο.
Για μένα συστήματα χρησιμοποιήστε τον τύπο βαθμολογίας αριθμή, γιατί οι βαθμολογικές κλίμακες και οι ρουμπρίκες δεν δουλεύουν ακόμη καλά. Δηλαδή, και ακόμα και να βάλετε βαθμολογικές κλίμακες και να βάλετε πολύ καλά, καλά μέτρια, όπως έχουμε συνηθίσει να βάζουμε στο σχολείο, πρακτικά ο μαθητής πίσω θα πάρει τη βαθμολογία αυτή, θα πάρει και αριθμητική βαθμολογία. Οπότε δεν έχει νόημα. Γι' αυτό και δεν τρώω χρόνο να σας δείξω το πώς γίνεται. Για παράδειγμα, εδώ, εφόσον μιλάμε για γυμνάσιο, όμως θα βάζα αριθμητική μέγιστη βαθμολογία 20. Αν ήμασταν λύκειο, μπορούσαμε να βάλουμε 100, το θα θέλαμε να είναι από 0 έως 100. Από κάτω έχει σημασία ο τύπος υποβολής. Τύπος υποβολής είναι τι ζητάμε εμείς από το μαθητή. Ζητάμε αρχείο, δηλαδή θα πρέπει να μας στείλει πίσω κάτι, μια φωτογραφία από κάτι που έγραψε, ένα κείμενο Word, ένα βίντεο που έχει, δεν έχει σημασία αυτό. Ή να επιλέξουμε online κείμενο, στην ουσία η ανατροφοδότηση που θα έχουμε από το μαθητή θα είναι ότι ανοίξει ένα κείμενο στην εργασία και θα πρέπει να χάσει ένα κείμενο. Εννοείται ότι μπορούμε να βάλουμε προθεσμία υποβολή και να δηλώσουμε στο μαθητή το πότε θέλουμε, μέχρι πότε είναι η προθεσμία να το στείλει. Μπορούν να βάλουν να ειδοποιηθώ μέσω email ότι έγινε υποβολή τη εργασία. Στο school.gr, στο mail που έχουμε στο school.gr, θα ενημερωθούμε ότι ένας μαθητής κατέθεσε στην εργασία. Αν ο τύπος εργασίας είναι ατομική, ομαδική, προεπιλεγμένο, φυσικά είναι το ατομική. Ομαδική θα πρέπει να έχετε χωρίς τους μαθητές σε ομάδες και να τους βάλετε ομαδική εργασία, το οποίο θα πάρει χρόνο. Και ανάθεση σε όλους τους μαθητές, σε συγκεκριμένους μαθητές, που και αυτό όμως είναι ένας ενδιάμεσος τρόπος, έτσι, γιατί μπορεί να θέλουμε να το πάρουμε μόνο σε συγκεκριμένοι μαθητές που δέχτηκαν να πάρουν την εργασία. Αφού τα κάνουμε όλα αυτά, κάνουμε αποθήκευση, δεν το κάνουμε τώρα, και έχουμε δημιουργήσει την εργασία μας. Εγώ βλέπετε ότι έχω δημιουργήσει την εργασία με τον ίδιο τρόπο στο μάθημά μου. Πάω στην ενότητά μου που έχω δημιουργήσει, πέρα από τις ερωτήσεις του τύπου που τις είδαμε, που είπαμε ότι είναι και η καρδιά των εξαποστάσεων μαθημάτων, μπορώ να βάλω την ειδική εργασία, έχω γράψει, την έχω μάλλον συγγνώμη δημιουργήσει, όπως είπαμε την τραβάμε πάνω δεξιά από τα γανάζια, αφού την έχω δημιουργήσει, θα πάω και θα κάνω προσθήκη εργασίας. Και αφού κάνω την προσθήκη εργασίας, θα επιλέξω την εργασία που έχω φτιάξει και αυτή θα εμφανιστεί κάτω από το κείμενο που έχω δώσει. Τι θα δει ο μαθητής τώρα? Πηγαίνω πάλι στο περιβάλλον του μαθητή. Ο μαθητής λοιπόν, συγγνώμη γιατί το πήγε πάνω, θα δει, ακολουθεί μια μικρή εργασία, διαβάζει προσεκτικά τις οδηγίες, διαβάζει τις οδηγίες, έχει δει τα βίντεο, πατάει το εργασία για το σπίτι. Πατώντας λοιπόν την εργασία για το σπίτι, θα δει αν υπάρχει προθεσμία υποβολής. Έτσι. Δυστυχώς σε μένα τώρα, ναι. Η εργασία έχει ήδη υποβληθεί για τον λόγο ότι το έχω ξανακάνει. Το βασικό πράγμα όμως είναι το εξής. Τι θα του δοθεί η δυνατότητα του μαθητή είναι αυτό που είναι τέρμα κάτω. Θα δει λοιπόν ότι εγώ το έχω ζητήσει αρχείο. Επομένως αυτός μπορεί να πατήσει το browse, να επιλέξει ένα αρχείο από τον υπολογιστή από την επιφάνεια εργασία του ή από οπουδήποτε άλλο θέλει, να το επικολλήσει στην εργασία, να γράψει οτιδήποτε σχόλιο θέλει από κάτω και να κάνει υποβολή. Από τη στιγμή που το κάνει αυτό ο μαθητής, εμείς θα ειδοποιηθούμε μέσω email ότι κάποιος μαθητής ανέβασε την εργασία, αλλά όχι μόνο αυτό. Πηγαίνοντας αριστερά στα εργαλεία μου στις εργασίες, κατά αντίστοιχο τρόπο όπως πήγαμε πριν στο εργαλείο ασκήσεις, θα πάμε στην εργασία που έχουμε φτιάξει και πατώντας εκεί θα δούμε αν κάποιος μαθητής μας έχει κάνει, συγγνώμη τώρα είμαστε περιβάλλον μαθητή ακόμη, θα δούμε και αν κάποιος μαθητής μας έχει κάνει υποβολή εργασίας. Να κάνω συγγνώμη. Επομένως, υποθέτουμε ότι κάποιος μαθητής μας έχει υποβάλει την εργασία. Πηγαίνουμε λοιπόν εμείς, που αριστερά στα εργαλεία μας, στις εργασίες, πατώντας θα δούμε την εργασία που ούτως ή άλλως έχουμε δημιουργήσει. Και μπορούμε να δούμε, έτσι, αν έχει κάποιος μαθητής υποβάλει εργασία ή δεν έχει υποβάλει εργασία.
παιδαγωγός που αργεί το εγκλάσεις είναι κατά πάσα πιθανότητα επειδή γίνεται και η παρουσίαση, όχι τέτοια άλλο. Παρέλειψα να πω κάτι βασικό πριν. Τόση ώρα σκέφτομαι τι δεν έχω πει, τι δεν έχω πει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή αυτή η παρουσίαση ιδιοσκοπείται. Οπότε θα προσπαθήσουμε να την ανεβάσουμε. Άμα θέλετε να ξαναδείτε κάποιο κομμάτι που δεν έχετε καταλάβει καλά, μπορείτε να το κάνετε. Επειδή όμως δεν το είχα δηλώσει στην αρχή αυτό, γιατί πρέπει να το δηλώσουμε στην αρχή, να ξέρετε ότι παρόλο που θα, ακόμα και όταν ανέβει, θα σβήσω, θα είναι σβησμένο, δηλαδή δεν φαίνεται κανενός όνομα, εικόνα και τέτοια. Παρόλα αυτά όμως, αν κάποιος έχει αντίρρηση, παρακαλώ να μου το πει, γιατί έπρεπε να το πω από την αρχή και να το ξέρετε. Λοιπόν, συνεχίστε, κύριε Γρήμα. Ωραία, το ξαναδείχνω αυτό λοιπόν. Θα έρθει μια ενημέρωση σε εμάς από το email που κάποιος μαθητής ή κάποιοι μαθητές έχουν ανεβάσει την εργασία. Επίσης, αν μπούμε μέσα στο e-class το μάθημά μας και πατήσω το εργαλείο εργασίες, θα μου δείξει την εργασία που ήδη έχω δημιουργήσει. Αλλά από κάτω όμως θα μου δείξει και ποιοι έχουν υποβάλει την εργασία. Για παράδειγμα, επειδή εμένα με βλέπει το e-class και σαν εκπαιδευτή και σαν εκπαιδευόμενο, πριν που την υπέβαλα την εργασία, την έχω υποβάλει από πριν, έτσι. Με δείχνει ότι έχει υποκριθεί μια εργασία, ποιος την έχει υποβάλει, ο Γρήγορος Κωνσταντίνος, να το όνομα του αρχείου. Οπότε, και πατώντας εγώ πάνω στο αρχείο, θα μου δώσει τη δυνατότητα να το κατεβάσω. Άρα αυτό που μου έχει στείλει ο μαθητής, είτε είναι Word, είτε είναι PDF, είτε είναι PowerPoint, είτε είναι ένα βίντεο που το έχουμε ζητήσει να φτιάξει, είτε είναι οτιδήποτε, εγώ μπορώ να το κατεβάσω και να το δω. Και αφού κατεβάσω και το δω, μπορώ να πάω εδώ δίπλα να βάλω τη βαθμολογία που θέλω, για παράδειγμα 18, να πατήσω καταχώρηση αλλαγών και ο μαθητής στην εργασία του πλέον, όταν θα ξαναπάει και θα πατήσει το link της εργασίας στο μάθημα μέσα, θα δει το βαθμό που το έχουμε βάλει και θα δεχθεί και email στο school.gr ότι εμείς διορθώσαμε την εργασία. Αν πατήσει κιόλας εδώ, δηλαδή, στον Γρήγορος Κωνσταντίνος, δηλαδή σε μένα που την έχω προβάλει, έτσι, φαίνεται δηλαδή ποιος είναι και τα στοιχεία. Εντάξει, δεν υπάρχει λόγος τώρα να το κάνω. Οπότε νομίζω απάντησα σε αυτό, έτσι, δηλαδή υπάρχει σε αυτό απορία. Πηγαίνω πάλι δηλαδή στο εργαλείο, τώρα βέβαια δεν δηλώσω έξω, δεν πειράζει όμως, θα ξαναδώ. Πηγαίνω στο εργαλείο εργασίες και εκεί θα δω ποιος μου έχει υποβάλει, μπορώ να ίσω να κατεβάσω αυτό που μου έχει στείλει, αν είναι αρχείο, ή να δω το κείμενο που μου έχει γράψει, αν το έχω ζητήσει κείμενο, και να δώσω ανατροχοδότηση και βαθμολογία από εκεί πάνω. Αν είναι θεμητή, με ρωτάτε στο... Λοιπόν, αυτό είναι δικό μας θέμα. Για μας μπορούμε να πούμε, επειδή στο e-class δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τη βαθμολογία, μπορούμε να γράψουμε στις οδηγίες του μαθήματος ότι η εργασία δεν θα βαθμολογηθεί και είναι προαιρετική και είναι μόνο, ξέρω εγώ, και να την παρουσιάσουμε μεταξύ μας ή οτιδήποτε άλλο. Είναι δικό μας θέμα. Όμως, το e-class το έχει προεπιλεγμένο, οπότε δεν μπορούμε να τα αποκλείσουμε. Σωστά τα λέει ο κύριος Γρήβας. Συγγνώμη, ένα λεπτό να το πω αυτό. Θα το λέει, γιατί είχε δημιουργηθεί μια παρεξήγηση παλιότερα σε ένα σχολείο μεταξύ των εκπαιδευτικών, γιατί κάποιοι θεωρούσαν ότι άλλοι βάζαν βαθμούς. Δεν είναι ότι βάζαν βαθμούς. Απλώς το e-class, όταν χρησιμοποιείς τα εργαλεία των ασκήσεων, βάζει βαθμούς, γιατί έτσι είναι ρυθμισμένο. Αλλά αυτό δεν μας αναγκάζει σε τίποτα να χρησιμοποιήσουμε εμείς βαθμούς. Έτσι. Είναι θέμα συνεννόηση. Πολύ σωστά. Και φυσικά, αν έχετε και τη δυνατότητα του WebEx, θα δώσετε και δική σου μαθητές. Θα του πείτε ότι παιδιά, εντάξει, εδώ είναι η εργασία, θα την κάνετε στο e-class, θα την έχω ανεβάσει, θα πατήσετε, θα κάνετε αυτό. Δεν θα δώσετε σημασία στην βαθμολογία για τον λόγο ότι δεν θα δημιουργηθεί η εργασία. Οτιδήποτε θέλετε εσείς. Τώρα, πάμε στο τελευταίο κομμάτι που είναι η αλληλεπίδραση με τους μαθητές μας. Πρώτο πράγμα. Ο ένας τρόπος για να έχω αλληλεπίδραση με τους μαθητές είναι το εργαλείο μηνύματα, το οποίο εργαλείο υπάρχει αριστερά ούτως ή άλλως. Δεν είναι κάτι που το κουβαλάω μέσα στο μάθημά μου, αλλά είναι ο τρόπος του να δέχομαι και να στέλνω μηνύματα. Οπότε, όταν πατήσω τα μηνύματα αριστερά στα εργαλεία μου, μου δίνει τη δυνατότητα να φτιάξω ένα νέο μήνυμα μαθήματος. Στο οποίο νέο μήνυμα μπορώ να επιλέξω στο προς αν θα είναι όλοι οι μαθητές ή κάποιοι μαθητές. Στο θέμα θα βάλω το θέμα. Στο μήνυμα θα γράψω αυτό που θέλω να είναι στο μήνυμα, αλλά όχι μόνο αυτό.
έχω τη δυνατότητα να πατήσω και browse και να του στείλω και ένα αρχείο. Αυτό το λέω γιατί πολύ εύκολα πλέον μας υποκαθιστά και τον άλλο βραχνά που είχαμε στην αρχή, το να στέλνουμε email, το ποιο είναι το email του καθενός, αν το πήρε ή δεν το πήρε. Από τη στιγμή που έχουμε την πλατφόρμα e-class, την έχουμε συνηθίσει εμείς, τη χρησιμοποιούν οι μαθητές μας, μπορούμε να στείλουμε στους μαθητές μας ένα μήνυμα, το οποίο θα πάρουν και ειδοποίηση στο email και στο school.gr, αλλά και μπορούμε να το στείλουμε πέρα από το μήνυμα και ένα οποιοδήποτε αρχείο. Αυτά... Μία παρένθεση εδώ. Αυτή είναι η απάντηση σε μία ερώτηση του πώς θα στέλνω στους μαθητές υλικό, γιατί και μέσα από τη σύγχρονη, από το WebEx που είμαστε τώρα, μπορούμε να στείλουμε υλικό, αλλά υπάρχει ένας σοβαρός περιορισμός στο WebEx. Δηλαδή για να στείλεις υλικό πρέπει να κάνεις share file, να μοιραστεί αρχείο, και ο μαθητής μετά να πάει να το κατεβάσει σε PDF. Και όμως είναι μία διαδικασία που είναι λίγο δύσχρηστη στο WebEx. Ενώ αν χρησιμοποιεί ταυτόχρονα, αν κάνει μάθημα και με σύγχρονη και με ασύγχρονη, θα χρησιμοποιήσει το e-class για να στέλνει το υλικό ή το αντίστοιχο το e-mia που κάνει επίσης την ίδια δουλειά και θα κρατήσει το WebEx για να δείχνει λοιπόν για να στέλνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τζουρτζάκη. Με ρωτάτε πολύ γρήγορα μια εργασία που δημιουργείται αν ενημερώνει κατευθείαν τους συμμετέχοντες μαθητές. Όχι, η εργασία είναι ένα πράγμα το οποίο το δημιουργούμε στα καλλιτέχνια και το εισάγουμε μέσα στην ενότητά μας, το μάθημά μας. Θα πρέπει να το δει ο μαθητής, να το έχουμε γράψει μια οδηγία, να την έχουμε πει εμείς προφορικά και να πάει να την βρει. Απλά για την εργασία πριν. Τώρα, το τελευταίο κομμάτι είπαμε τα μηνύματα στα οποία μπορούμε να δεχτούμε και μήνυμα, έτσι, από οποιονδήποτε μαθητή. Και θα το δούμε με το που θα μπούμε στο e-class, θα το δούμε στα μηνύματα ότι έχουμε νέο μήνυμα. Σε μένα βλέπετε έχουμε ένα θαυμαστικό εδώ και ο λόγος που υπάρχει το θαυμαστικό είναι γιατί έχω κλειστό το μάθημα. Όχι κλειστό, συγγνώμη, ανενεργό το μάθημα, οπότε δεν μπορεί να μου στείλει κάποιο μήνυμα. Αλλά αν είχα μηνύματα, τρία μηνύματα, θα βγαίνανε νομεράκι εκεί, γιατί έχω τρία μηνύματα που δεν έχω διαβάσει. Οπότε μπορούν και οι μαθητές να μου στείλουν. Και όχι μόνο αυτό, αν μου στείλει κάποιο μαθητή μήνυμα, θα μου έρθει και email στο email μου στο school.gr, το οποίο θα με ενημερώνει και θα μου λέει ότι έχει μήνυμα τον τάδε μαθητή. Τώρα, το τελευταίο κομμάτι. Επικοινωνίες με τους μαθητές που είπαμε ότι είναι το chat μας. Είπαμε ότι έχω δύο τρόπους, το οποίο είναι το εργαλείο κουβεντούλα και το εργαλείο συζήτηση. Το εργαλείο κουβεντούλα, που είναι και πιο εύκολο για τους μαθητές, εννοείται ότι μπορούμε να το τραβήξουμε μέσα στην ενότητα που έχουμε δημιουργήσει, σε οποιοδήποτε σημείο του μαθήματος. Συνήθως εγώ το βάζω στο τέλος, με την έννοια ότι ο μαθητής αφού έχει περιηγηθεί, θα το δει και μπορεί ας πούμε, να πει κάποια πορεία του ή κάποια παρατήρησή του. Για να το φέρουμε επομένως μέσα την κουβεντούλα, μέσα στο το chat αυτό, δηλαδή μέσα στο μάθημά μας, θα πρέπει πάλι να το δημιουργήσουμε στα εργαλεία μας. Άρα πάμε στο εργαλείο κουβεντούλα, είναι πάρα πολύ απλό βέβαια, έτσι δεν είναι κάτι δύσκολο. Θα κάνουμε προσθήκη, δεξιά πάνω. Θα δώσουμε τον τίτλο που θα έχει το chat μας, έτσι. Ότι εδώ, για παράδειγμα, θα λέμε και θα λύνουμε τις απορίες που έχουμε πάνω στις ασκήσεις και τις ερωτήσεις και τις εργασίες του μαθήματος. Από κάτω μπορώ να επιλέξω ποιοι χρήστες θα συμμετέχουν. Αυτό είναι χρήσιμο στην εξής περίπτωση. Θυμάστε που λέγαμε στην αρχή ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα μάθημα όταν το ίδιο μάθημα το κάνουμε σε πολλά σχολεία. Διαφορετικά σχολεία, το οποίο να μπουν όλοι οι μαθητές μέσα. Όμως στην κουβεντούλα, γιατί και δεν μας πειράζει, αλλά στην κουβεντούλα μπορεί να θέλουμε και στο chat να έχουμε μόνο τους μαθητές του κάθε σχολείου ξεχωριστά. Οπότε εκεί μπορεί να φτιάξω τέσσερις διαφορετικές κουβεντούλες, στην οποία δικαίωμα θα έχουν οι μαθητές του κάθε σχολείου. Οπότε πάει σε πιο προσωπικό και στενό επίπεδο, γιατί εκεί μπορεί να έχει και ενδιαφέρον η χρησιμότητα αυτό το πράγμα. Αφού λοιπόν το δημιουργήσουμε, είναι πολύ απλό να δημιουργήσουμε, πάμε λοιπόν στο μάθημά μας, πάμε στην ενότητά μας που θέλουμε να το βάλουμε, πηγαίνω πάνω δεξιά, είπαμε αυτό είναι ο μπούσουλας που χρησιμοποιούμε στα γρανάζια και κάτω μας έχει τη δυνατότητα προσθήκη κουβεντούλας. Στην προσθήκη κουβεντούλας όμως εννοείται ότι επιλέξουμε μία από τις κουβεντούλες που έχουμε δημιουργήσει. Εγώ έχω δημιουργήσει μία. Θα την ενεργοποιούσαμε, θα πατούσαμε προσθήκη επιλεγμένο και θα εμφανιζόταν πλέον στην ενότητα του μαθηματός.
Να το λοιπόν, απλά για να το βλέπουμε κιόλας. Το πατάω, απλά για να το δείτε. Και εδώ πλέον είναι ένα στίχος, πρακτικά. Ένα chat, στο οποίο οτιδήποτε τώρα τυχαία τα γράφω, τυχαία τα έχω γράψει μέχρι τώρα, γράφω οτιδήποτε θέλω. Και αυτό απλά πηγαίνει από κάτω. Οποιοςδήποτε άλλος από πάνω μπορεί να μου απαντήσει. Οπότε είναι αυτό που λέμε chat, το οποίο έχω σειριακή μετατόπιση της κουβέντας. Και για τους μαθητές όμως είναι εύκολο και χρήσιμο, γιατί πολλές φορές το απλό είναι αυτό που δουλεύει καλύτερα. Γιατί το λέω? Το λέω γιατί υπάρχει και το δεύτερο εργαλείο, το οποίο είναι αυτό εδώ που λέγεται, θα σας πάω πάνω, στο συζητήσεις. Κάνετε με τον ίδιο τρόπο για να τραβήξετε το μάθημά σας, θα πρέπει να πάτε στα εργαλεία, να πάτε στις συζητήσεις, να δημιουργήσετε μια καινούργια συζήτηση, να πάτε να την τραβήξετε στο μάθημά σας, όπως κάναμε πριν, δεν το ξαναδείχνω. Πατώντας λοιπόν εδώ, εδώ πλέον δεν είναι απλά ένα chat, είναι ένα forum. Με διαφορά, ναι, μεν μπορώ να γράψω ό,τι θέλω και να πούμε απορίες και να συζητήσουμε μεταξύ μας ασύγχρονα, αλλά θα πρέπει να πάω πάνω δεξιά και να δημιουργήσω ένα νέο θέμα. Και στο νέο θέμα, λέω, είναι το πιο οργανωμένο κουβέντα, γιατί εδώ μπορώ στο θέμα να πω ότι απορίες, συγγνώμη, απορίες στην εργασία και μόνο στην εργασία, όχι στις ασκήσεις ή σε άλλο πράγμα που έχω βάλει στο μαθητή. Βάζω αν θέλω σώμα μηνύματος, αν θέλω μπορώ να βάλω ακόμα και αρχείο και κάνω υποβολή. Ωραία. Απλά να το πω κιόλας τώρα εδώ πέρα. Έχει εδώ και 2 εβδομάδες περίπου που δεν δουλεύει σωστά το συγκεκριμένο. Εντάξει. Απλά το λέω, γιατί πιο πριν εμένα μου δούλευε, είναι ένα εργαλείο χρήσιμο όταν ξαναδουλέψει, προφανώς είναι υποκατασκευή. Οπότε χρησιμοποιήστε προς το παρόν το κουβεντούλα και μπορείτε να δοκιμάσετε στο μέλλον το συζήτηση. Απλά είπαμε ότι με το συζήτηση τι μπορούμε να κάνουμε, να κάνουμε πιο οργανωμένη τη διάδραση με τους μαθητές μας και να χωρίσουμε σε ενότητες αυτό που θέλουμε να συζητήσουμε. Δυστυχώς θα πρέπει να μπω από την αρχή μέσα για την εξέλιξη του σύστημα. Οπότε προς το παρόν αποφύγεται. Μέχρι εδώ, μήπως υπάρχει καμιά άλλη ερώτηση να κάνουμε, μέχρι να συνεχίσουμε. Στο chat, κύριε Τζοτσάκη, κάτι το οποίο θα πάμε τώρα να το απαντήσουμε. Να το ανοίξω και στο chat. Όσοι μαθητές και εγώ μπορούμε να στείλουμε περισσότερα από ένα αρχαία εικόνες. Εννοείται να στείλουν σε εσάς όταν τους βάλετε μια εργασία, να σας στείλουν με ένα μήνυμα. Ένας τρόπος να στείλουν ένα μήνυμα. Οπότε στο μήνυμα, όπως εσείς έχετε τη δυνατότητα να κάνετε browse και να στείλετε ό,τι θέλετε, έτσι και αυτοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον browse και να ανεβάσουν 1-2 παραπάνω αρχεία και να στείλουν ό,τι θέλετε. Πώς μπορούν να ανεβάσουν 2-3 έγγραφα στο ίδιο μάθημα? Εσείς εννοείτε μέσα στην ενότητά μου, για παράδειγμα, να ανεβάσω 3 αρχεία, αν κατάλαβα καλά. Αυτό μάλλον εννοεί ο συνάδελφος. Προφανώς, όταν έχετε βάλει στα έγγραφα, μπορείτε να βάλετε όσα αρχεία θέλετε και να ανεβάσετε όσα αρχεία θέλετε. Δεν υπάρχει περιορισμός. Ούτε τι είδος θα είναι το αρχείο, ούτε πόσα αρχεία θέλετε να ανεβάσετε. Πάτε απλά στην ενότητά σας, πάνω δεξιά, προσθήκη εγγράφου και επιλέγετε ένα ή περισσότερα έγγραφα. Αν θέλετε, επιλέγετε παραπάνω έγγραφα και τα βάζετε μαζί μέσα ή τα βάζετε ένα-ένα. Δεν υπάρχει όριο σε αυτό το πράγμα. Ελπίζω να απάντησα και να κατάλαβα καλά την ερώτηση του συναδέλφου. Και ένα τελευταίο πράγμα και να κλείσω, είναι το ερωτηματολόγιο να το προδότησε. Εννοείται ότι πρέπει να το δημιουργήσουμε πάλι, θα δούμε πώς. Πάω αριστερά, έτσι στα εργαλεία, εκεί που έχουμε τα ερωτηματολόγια, φτιάχνουμε ένα ερωτηματολόγιο, βάζουμε ό,τι θέλουμε σαν επιλογές και δίνουμε τη δυνατότητα στον μαθητή να μπορέσουμε να πάρουμε ένα τροφοδότηση. Ένα πρόβλημα που έχει είναι ότι θα τρέξει, δεν είναι ότι δεν τρέχει,
το εργαλείο, είναι ότι απλά θα σας βγάλει αυτό το μήνυμα λάθος του SQL Server. Πάντως δουλεύει σαν εργαλείο. Για να το φτιάξετε θα πάτε αριστερά, είπαμε, στο ερωτηματολόγιο επομένως, που είναι το εργαλείο που θέλουμε. Είναι πάρα πολύ απλό. Λοιπόν, πάμε δημιουργία ερωτηματολογίου, πάρα πολύ απλά, αν θέλουμε να έχουμε ένα τρυποδό σε τις μαθητές μας. Βάζουμε ένα τίτλο, ότι πείτε μας, ξέρω εγώ, αν σας άρεσε το μάθημα που σας έβαλε εδώ. Μπορώ να βάλω έναρξη και λήξη, έτσι αν θέλω, δηλαδή να μην έχει ο μαθητής δυνατότητα να το πατάει πάντα. Εδώ τώρα έχει ενδιαφέρον αυτό εδώ που λέει αποτελέσματα, ανωνυμοποίηση αποτελεσμάτων. Αυτό αν το επιλέξετε, σημαίνει ότι οι μαθητές σας απαντάνε και εσείς είναι ανώνυμο για εσάς. Δεν μπορούν να δουν οι μαθητές σας. Έτσι. Αν δεν το επιλέξετε, σημαίνει ότι εσείς μπορείτε να δείτε τι απάντησε ο μαθητής σας. Οπότε δεν είναι ανώνυμο το ερωτηματολόγιο. Έτσι. Είναι ερωτηματολόγιο, αλλά όχι ανώνυμο. Από κάτω που έχω εμφάνιση αποτελεσμάτων συμμετέχοντες, είναι ότι μπορούν οι μαθητές σας να δουν τι έχουν απαντήσει γενικά σαν ομάδα, έτσι, σαν τμήμα, σαν τάξη, σαν οτιδήποτε στο μάθημα αυτό. Να πάρουν και αυτή η ανατροφοδότηση. Ανάθεση, αν θέλετε να απαντήσουν όλοι οι μαθητές, συγκεκριμένοι μαθητές κτλ. Οπότε αυτό το δημιουργήσετε. Υπάρχει, μπορείτε να το φέρετε με τον ίδιο τρόπο πάνω δεξιά τα γραναζάκια, τραβάτε το ερωτηματολόγιο μέσα στο μάθημά σας και εσείς πλέον πώς θα πάρετε ανατροφοδότηση για το τι κάνουν οι μαθητές σας. Θα πάτε στα στατιστικά, θα πάτε στο εργαλείο ερωτηματολόγια, θα βρείτε το ερωτηματολόγιο σας και εδώ πλέον μπορείτε να δείτε ένα. Σε ραβδόγραμμα τι έχουν απαντήσει, εδώ έχω απαντήσει μόνο εγώ και βλέπω το ραβδόγραμμα είναι μόνο μια απάντηση, αλλά θα δείτε και τις απαντήσεις που έχουν όλοι οι μαθητές σας δώσει από κάτω, δηλαδή επώνυμα, εφόσον δεν έχετε επιλέξει, λέει ένα μόνο. Το οποίο και αυτό είναι ένα χρήσιμο, γιατί μπορείτε να πάρετε ανά πάσα ώρα και στιγμή ανατροφοδότηση για διάφορα θέματα, όχι μόνο για το μάθημα που σας άρεσε, αλλά για ένα θέμα που αφορά αυτό που συζητήσατε. Έτσι, κάτι που αφορά κάτι εκτός μαθήματος, δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο. Αυτά. Τζοντζάκη. Ωραία, ευχαριστούμε τον κύριο Γρίβα. Να απαντήσουμε λιγάκι εδώ που είναι πιο γενικές ερωτήσεις κάποιες. Να πω μια στιγμή κάποιες από τις ερωτήσεις που μπορώ να απαντήσω εγώ. Ωραία. Αυτό που λέει όταν ανεβάσω κι άλλος δίνει τα προηγούμενα, μπορείς να... Δεν είμαι σίγουρος τώρα που αναφέρεται αυτό. Αν είναι απλώς μες στα έγγραφα, την ώρα που θες να τα ανεβάσεις, έχει ένα κουτάκι αριστερά και επιλέγεις όσα θέλεις για να ανέβω. Ο κύριος Γρήγορ μπορεί να νομίσει να απαντήσει κάτι άλλο αν πιστεύει ότι να απαντάω καλά. Όχι, νομίζω ότι πιστεύει ότι τα προηγούμενα έγγραφα σβήνονται. Αν είναι μόνο με το ίδιο όνομα, το οποίο θα σας ρωτήσει αν θέλετε να το σβήσετε ή να κάνει override και να γράψει πάνω στο προηγούμενο αρχείο, το οποίο πρέπει να έχει το ίδιο όνομα και να είναι ίδιος τύπος. Αλλιώς δεν πρόκειται να το σβήσει. Παράδειγμα μαθήματος που μας δείξατε πόσες διδακτικές ώρες περίπου χρειάζονται. Τι εννοείται τώρα εδώ, πόσες χρειάζονται για να το φτιάξει ο καθηγητής ή πόσες ώρες να το κάνει ο μαθητής. Γιατί αν είναι για το πόσο χρειάζεται ο καθηγητής να το φτιάξει, σίγουρα πολύ περισσότερες από ότι να το διδάξει την τάξη αν δεν ήταν έτσι και πήγε να το κάνει ζωντανά. Αλλά υπολογίστε το εξής. Επειδή έχω κάνει πολλά τέτοια και εγώ και τέλος πάντων έχω φάει μεγάλο τμήμα της ζωής μου φτιάχνοντας μαθήματα. Αν σκεφτείτε ότι θα πρέπει το μάθημα να το γράψετε σε ένα Word ή σε ένα PowerPoint, φανταστείτε το χρόνο που κάνετε για να το γράψετε, να μαζέψετε το υλικό, να το φτιάξετε με τη σειρά που θέλετε και να το σκεφτείτε πώς θα γίνει αυτό παιδαγωγικά, πώς θα διδαχθεί. Αυτό είναι πολύ μεγάλος χρόνος που χρειάζεται. Από εκεί και πέρα, αν τα είχε σε τέτοια μορφή, να τα βάλεις στο εργαλείο μέσα στο ΕΚΛΑΣ είναι πολύ, πολύ λίγη δουλειά. Δηλαδή για μένα η δουλειά στο ΕΚΛΑΣ είναι, τι να πω, στάξεις κάτω από μια ώρα δηλαδή για να τα κάνεις όλα αυτά. Σίγουρα κάτω από μια ώρα. Αλλά για να τα φτιάξεις όλα αυτά δεν είναι και τόσο εύκολο και το ξέρουμε όσοι έχουμε ασχοληθεί. Λοιπόν, σχετικά με τον περιορισμό στο Megabyte από τα μηνύματα που λέτε, υπάρχει ένα θέμα. Αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε στους μαθητές. Υπάρχει ένα θέμα με τους μαθητές, το οποίο δεν το προσέχει κανείς, κυρίως δεν το προσέχουν, αλλά δεν το προσέχουμε κι εμείς. Όταν παίρνεις φωτογραφίες με το κινητό,
Επειδή οι φωτογραφίες έχουν ψηλή ανάλυση, έχουν και πολύ μεγάλο μέγεθος, χωρίς να είναι καλή εκπαίδευση. Εμείς δεν θέλουμε φωτογραφίες με ψηλή ανάλυση. Οπότε, ας πούμε στους μαθητές να ρυθμίσουν το κινητό σε χαμηλή ανάλυση, ώστε ή να συμπιέζουν τις φωτογραφίες αν τις στέλνουμε στο Word. Είναι πολύ εύκολο. Πατάς δεξί κλικ πάνω στη φωτογραφία, επιλέγει συμπίεση, σε ρωτάει, θες να κάνω συμπίεση όλες τις φωτογραφίες. Λες ναι, τη συμπιέζει και κάνει το μέγεθος πάρα πολύ μικρότερο. Σε περίπτωση όμως τώρα που μιλάτε για φωτογραφίες ή για έγγραφα τα οποία έχουν στείλει μέσα σε μηνύματα μέσα στο e-class και γεμίζει το e-class τώρα πια, δεν έχει χώρο το e-class, η απάντηση σε αυτό είναι ότι αν δεν γίνεται τίποτα άλλο και πρέπει να μείνει εκεί, στέλνεις ένα μήνυμα στο σχολικό δίκτυο και σου αυξάνει το χώρο. Αυτή είναι η πρακτική δηλαδή που κάνουν πιο πολλοί άνθρωποι. Με ρωτάτε εδώ πέρα να το δω μια στιγμή πώς ανεβάζουν αυτές τις ασκήσεις που έχουν βγει στο τετράδιό τους. Αυτό νομίζω το απάντησε και ο κύριος Τζοτζάκης. Δηλαδή, αν το έχουν βγει στο τετράδιο, ο βασικός τρόπος είναι να το κάνουμε μια φωτογραφία ή να το κάνουμε με ένα PDF, γιατί έχει τέτοια εργαλεία του κινητό, να του σκανάρουν δηλαδή και να σα το στείλουν είτε με ένα μήνυμα, είτε αν πρόκειται για εργασία, να το στείλουν μέσα από την εργασία, γιατί η εργασία προβλέπει να μπορεί ο μαθητής να ανεβάσει ένα αρχείο. Απλά για να προσθέσω κάτι πριν απαντήσω σε επόμενες ερωτήσεις. Δεν ασχολήθηκα καθόλου με ένα εργαλείο το οποίο πολλοί συνάδελφοι χρησιμοποιούν, που είναι τα πολυμέσα. Τα πολυμέσα είναι πρακτικά για να ανεβάζω ήχο, για να ανεβάζω εικόνα. Όμως, επειδή αυτό θα επιβαρύνει το e-class, όχι μόνο σε επίπεδο χωρητικότητας, αλλά και σε επίπεδο κίνησης δεδομένων, δεν συνίσταται. Δηλαδή, συνίσταται καλύτερα όταν θέλετε να στείλετε ένα βίντεο ή ένα κάτι, αν είναι από το YouTube, στείλετε το link εδώ στο YouTube. Αν το έχετε φτιάξει εσείς όμως, για παράδειγμα, είναι ένα αρχείο ήχου, είναι ένα βίντεο που εσείς τραβήξατε, δεν ξέρω εγώ τι, καλύτερα να γίνει με ένα link μέσα από κάποιο Dropbox ή από κάποιο ψηφιακό αποθετήριο δικό σας, δηλαδή, και πάλι να στέλνετε το link στους μαθητές και να μην ανεβάζετε μεγάλα αρχεία στο εργαλείο πολύ μέσα του e-class και από εκεί να το τραβάτε μέσα στο μάθημά σας. Βαραίνει και το δικό σας μάθημα, δυσκολεύει και τους μαθητές. Τώρα, ποιοι είναι οι ερωτήσεων που εμφανίζονται, τι είναι οι τύποι ερωτήσεων, εννοείται του κλειστού τύπου, αν καταλαβαίνω καλά. Απλά να πω, ας μιλήσει κάποιος. Μάλλον σχετίζεται επειδή έγινε μια επίδειξη με ερωτήσεις που ήταν άλλες ήταν κλειστού τύπου και άλλες ήταν στοίχησης. Μάλλον ρωτάει ποια είδη ερωτήσεων υπάρχουν. Ωραία. Στις ασκήσεις λοιπόν είναι το κατεξοχήν το εργαλείο μας για τις ερωτήσεις κλειστού τύπου. Εκεί μέσα υπάρχει πολλαπλής επιλογής μία επιλογή, πολλαπλής επιλογής πολλές επιλογές, σωστό λάθος, αντιστοίχησης, συμπλήρωση κενού, και απάντηση, ακόμη και αυτό. Δηλαδή να δώσει μια απάντηση στην οποία όμως αυτή δεν διορθώνεται αυτόματα και θα πρέπει να δώσουμε εμείς ένα τροποποίηση. Όλες οι άλλες έχουν το καλό που διορθώνονται αυτόματα από το σύστημα. Με ρωτάτε αν δεν πάρω κάποιο μήνυμα, λέει, μπορώ να ξέρω πώς και τι ήταν το μάθημα που ανέβασα. Η απάντηση είναι όχι. Δηλαδή, από τη στιγμή που οι μαθητές σας είναι στο μάθημα, μπορούν να μπουν όσες φορές θέλουν. Για να το δουν. Αλλά τροφοδότηση εσείς να πάρετε μόνο όταν θα κάνουν κάποια διάδραση μαζί σας. Είτε γιατί σας στείλανε ένα μήνυμα μια φορά, είτε γιατί κάναν chat το προβλήμα και σας ρωτάνε κάτι, και πολύ περισσότερο όταν θα έχετε κάποιες ασκήσεις κλειστού τύπου ή μια εργασίουλα ή κάτι τέτοιο στο οποίο ο μαθητής θα έχει διάδραση μαζί σας. Δεν μπορείτε να δείτε δηλαδή αν το είδε ή δεν το είδε. Δυστυχώς. Τώρα, αν εννοείται να μπορεί να είναι μέσα στο μάθημά σας. Αν το έχετε ανοιχτό, εντελώς ανοιχτό, είναι ένα από τα μειονεκτήματα. Δηλαδή δεν ξέρετε αν μπαίνει και το βλέπει. Οπότε καλό είναι αυτό με κάποιο άλλο τρόπο να το λύσετε. Μέσω WebEx, να πιστοποιήσετε ότι είναι μέσω email, ότι οι μαθητές δεν μπαίνουν και το βλέπει. Αυτό όμως ήταν για την αρχή. Φαντάζομαι ότι τώρα να λύνεται. Συγγνώμη, ένα λεπτό πάνω σε αυτό. Αυτό θα δείτε σε ένα μάθημα που θα δείξω σε λίγο, ένα μάθημα τεχνολογίας, δηλαδή, που είναι στημένο με κάποιο τρόπο, έτσι. Η συνάδελφος εκεί, για να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση, έχει προβλέψει ότι ο μαθητής θα μπει μόνος του μέσα στο e-class και θα κάνει μια δουλειά και θα την καταγράψει εκεί, μέσα στο e-class. Οπότε, θα μπει σίγουρα, γιατί πρέπει να κάνει τη δουλειά αυτή. Αν δεν την κάνει τη δουλειά, είναι σαν μπήκε. Ωραία. Να επαναλάβω πώς ανεβάζω εικόνα και PowerPoint. Ωραία.
οποιοδήποτε έγγραφο εσείς θέλετε να βάλετε στο μάθημά σας μέσα και σε οποιαδήποτε ενότητά σας, θα πρέπει να το ανεβάσετε στο εργαλείο έγγραφα που υπάρχει αριστερά στην ηλεκτρονική σας τάξη. Άρα εδώ ανεβάζετε όποιο θέλετε PowerPoint, θέλετε εικόνες, πατάτε στο έγγραφα, ανέβασμα αρχείου, θα υπάρχει εκεί μέσα. Το καλείτε μέσα στην ενότητα που έχετε, πατώντας, είπαμε, και μπαίνοντας στην ενότητα, τέρμα πάνω δεξιά, σας δίνεται η επιλογή, δίπλα από την επεξεργασία, να καλέσετε οτιδήποτε θέλετε σε προσθήκη εγγράφο. Με το που θα πατήσετε προσθήκη εγγράφο, θα δείτε όλα τα εγγράφα που έχετε ανεβάσει εκεί, είτε είναι φωτογραφία, είτε είναι PowerPoint, είτε είναι PDF. Επιλέγετε ένα ή όσα από αυτά θέλετε, πατάτε προσθήκη επιλεγμένο και μέσα στην ενότητά σας αυτά θα εμφανιστούν σαν link με το όνομά τους, τα οποία ο μαθητής το πατάει και του δίνει τη δυνατότητα να κατεβάσει αυτό το αρχείο. Σε πόσα μαθήματα το ολοκλήρωνε ένας μαθητής, εννοεί το συγκεκριμένο μάθημα, θα έχει χωρίς να μην ακούει. Ωραία, ναι, λέει. Η απάντηση είναι ναι. Το ρωτάει. Πόσα μαθήματα θα το κάνει ένας μαθητής αυτό. Το δηλαδή που είδαμε, για πόσα μαθήματα είναι. Δηλαδή, συγγνώμη, ένα λεπτό. Η ερώτηση λοιπόν είναι, επειδή αυτή η ερώτηση γίνει πολλές φορές, πώς μπορούμε να ξέρουμε αν αυτό που κάνουμε αντιστοιχεί σε μία ώρα, σε δύο ώρες, σε δέκα ώρες. Τι είναι η ερώτηση. Ωραία. Αυτό ούτως ή άλλως το ξέρουμε από την εμπειρία μας και στο διαζώσεις. Δηλαδή και στο διαζώσεις, καταρχάς τα πολλαπλής μπορεί να τα κάνει όλα ο μαθητής. Αυτό είναι ένα μάθημα για το σχολείο, για μας, για μένα δηλαδή, που θα φτιάξει, ένα μάθημα που γίνεται σε μία ώρα. Διδάσκεται δηλαδή μέσα στην τάξη. Άρα εγώ απαιτώ μέσα στην εβδομάδα, εφόσον το μάθημα της χημίας είναι μονόωρο, μου το έχει κάνει σε μία εβδομάδα. Στον χρόνο βέβαια που θέλει αυτός, αν είναι μεταφέρω έτσι. Γιατί έχει να κάνει τα πολλαπλής επιλογής, να διαβάσει, να κάνει τα πολλαπλής επιλογής και να μου κάνει και την μικρή εργασία. Στην συνεργασία ζητάω λίγα πράγματα. Το συγκεκριμένο μάθημα σχεδόν είναι μονόωρο. Ούτως ή άλλως και στο σχολείο διαζώσεις μία ώρα θα το κάναμε. Τα ίδια πράγματα θα ζητούσα και εκεί από το μαθητή. Άρα έχει μια εβδομάδα περιθώριο να τα κάνει. Αν μου επιτρέπετε να τα απαντήσω κι εγώ λίγο αυτό. Το ρώτησαν και σε κάποιους πανεπιστημιακούς, δεν θυμάμαι ποιοι ήταν ακριβώς, μια μεγάλη μερίδα που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα δικές της Πάτρας. Συμμετείχαν συνολικά, πέρασαν από εκεί δηλαδή 65.000 εκπαιδευτικοί, πράγμα αδιανόητο στα ιστορικά, διεθνώς δηλαδή, όχι μόνο στην Ελλάδα. Λοιπόν, μία ερώτηση ήταν αυτή. Δηλαδή, πόση ώρα θα κάνει ο μαθητής να βγάλει την ύλη που του έχουμε βάλει εμείς σε ένα σύγχρονο μάθημα. Η απάντηση ήταν αυτή που δώσε ο κύριος Δρύβας. Δηλαδή, εμείς ξέρουμε πόση ώρα θα κάναμε να το διδάξουμε αυτό. Σίγουρα είναι παραπάνω από ό,τι θα κάναμε εμείς να το διδάξουμε. Αλλά πάλι υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι περίπου το διπλάσιο, δηλαδή περίπου ο μαθητής πάει με τη μισή ταχύτητα από ό,τι θα πηγαίναμε εμείς αν ήμασταν εκεί και τα λέγαμε με λόγια. Άλλοι δεν συμφωνούν με αυτό. Γενικώς είναι κάτι που δεν ορίζεται πουθενά και κανονίζουμε εμείς περίπου πόσο θέλουμε να είναι ύλη. Συμπληρώστε και τις άλλες ερωτήσεις. Ωραία. Και φυσικά για να πω, να προσθέσω αυτό που λέει ο κ. Τζοτζάκη, εμείς είμαστε εκπαιδευτικοί, εμείς ξέρουμε τους μαθητές μας και εμείς το κρίνουμε και φυσικά εννοείται ότι δεν θα έχουμε ένα μάθημα. Αυτό περιμένω να το προδότησε από τους μαθητές. Απλά μην κάνουμε το λάθος και που έχω δει, ας πούμε, σε διάφορες σχολικές μονάδες και στο δημοτικό ακόμη, έτσι, εκεί και να δεν διδάσκεται, που κάποιος εκπαιδευτικός ανεβάζει μόνο στο εργαλείο έγγραφα 5 σελίδες ασκήσεις κάθετε, το οποίο είναι και πάρα πολύ βαρύ και είναι και αντιπαιδαγωγικός προς την προσέγγιση του μαθήματος. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Να το στείλουμε δηλαδή πάρε 10 ασκήσεις και λίστες. Εντάξει, υπάρχει μια ολόκληρη προσέγγιση στο μάθημα, το τι θέλουμε να επαναλάβει, το τι θέλουμε να δει, να περάσει από όλων των ειδών τις ερωτήσεις και ασκήσεις και την ανατροφοδότηση που θέλουμε εμείς να έχει. Ωραία, απλά για να μην καθυστερώ, στο παρακάτω, πώς μπορεί να δημιουργηθεί φάκελος μαθητής στο κλάσμα της εργασίας ασκής έγγραφα που έχει στείλει. Πρακτικά δεν μπορεί να δημιουργηθεί αυτό το πράγμα. Δυστυχώς η λογική που έχει το e-class
είναι να είναι oriented, δηλαδή προσανατολισμένο στα εργαλεία. Έτσι, επομένως, μέσα στο κάθε εργαλείο και στην κάθε άσκηση βλέπουμε τι έχει κάνει η μαθητή μας. Αν θέλουμε να το κάνουμε αυτό, έτσι, να δημιουργηθεί φάκελος, υπάρχει δυνατότητα μόνο να χρησιμοποιήσουμε άλλο εργαλείο, το οποίο όμως ακόμα τώρα είναι υποκατασκευή από τους, δηλαδή τροποποιείται αυτή τη στιγμή από την ομάδα του E-Class, έτσι, που είναι τα βιβλία ύλης ή που είναι το παρουσιολόγιο, στο οποίο μέσα ή στο πρόοδος κυρίως, στο οποίο εμείς μπορούμε να καταγράφουμε το τι έχει κάνει κάθε μαθητής. Αυτόματα όμως δεν γίνεται. Το άλλο μου λέτε, στις ερωτήσεις κάτω-κάτω είχε δύο επιλογές στα αγγλικά. Είναι αυτή η τύπη, τι εννοείται. Υποθέτω στην αναφορά των ερωτήσεων, στα είδη των ερωτήσεων, υπήρχε και άλλη τύπη στα αγγλικά γραμμένη. Δεν το είδα αυτό. Αν υπήρχε, εννοείται, κάποιες επιλογές που έχει κάτω στο οποίο είναι για να εισάγουμε ερωτήσεις από άλλα συστήματα εκτός E-Class. Αν εννοείται αυτό. Το οποίο αυτό πάει αλλού όμως, δηλαδή πρέπει να σχολιάσουμε αρκετή ώρα αυτό το πράγμα. Η απάντηση σε αυτό με δύο λόγια, γιατί πραγματικά θέλει να ασχοληθούμε πολύ ώρα και δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα αυτό. Η απάντηση είναι ότι όλα τα συστήματα, τα LMS, όπως και το E-Class, έχουν τη δυνατότητα να χειρίζονται διαφόρων τύπων αντικείμενα που ανήκουν σε διάφορα πρωτόκολλα, τα οποία είναι ανεπτυγμένα για εκπαίδευση. Οπότε υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα με τα οποία βγαίνουν οι ερωτήσεις γενικώς από άλλα συστήματα. Οπότε από άλλο σύστημα μπορεί να πάρεις τις ερωτήσεις και να τις φέρεις σε ένα άλλο σύστημα. Σας δείξω εγώ κάτι σχετικό με αντικείμενο ολόκληρο, όχι με ερωτήσεις. Αλλά το ίδιο πράγμα σημαίνει και με τις ερωτήσεις. Ωραία, στην κυρία Παπά, εδώ μας λέτε λέει πώς χρησιμοποιείται το ημερολόγιο που είναι δίπλα σε κάθε μάθημα. Ναι, δεν το ανέφερα για λόγους χρόνου και επειδή ασχολήθηκα κυρίως με τα εργαλεία. Στο ημερολόγιο, δίπλα σε κάθε μάθημα μπορούμε να πάμε και να γράψουμε οτιδήποτε θέλουμε εμείς μέσα και να το έχουμε σαν αναφορά δική μας και τους μαθητές μας. Δηλαδή, οι μαθητές να βλέπουν το τι θα επακολουθήσει στις επόμενες εβδομάδες. Δεν είναι τίποτα. Αν θέλετε, μπορώ να το δείξω. Δηλαδή, πηγαίνω σε μια ημερομηνία, πατάω πάνω, μου δίνει τη δυνατότητα να κάνω εγγραφή κάτι, βγαίνει ένα bullet που αλλάζει χρώμα και απλά ο μαθητής ξέρει ότι κάτι υπάρχει εκεί ή εμείς. Κυρίως γίνεται, αυτό είναι πιο χρήσιμο για τον εκπαιδευτικό, αν θέλει να έχει αυτός καταγεγραμμένο το τι θα ήθελε να κάνει στο μέλλον. Ωραία. Στην εσύ μου φαίνεται μόνο από μία η παρουσίαση των μαθητών πρέπει εμείς να τις βάλουμε. Οπότε στην ουσία το πότε μπαίνουν οι μαθητές μέσα και το πότε βγαίνουν δεν μπορούμε να το καταγράψουμε εμείς. Στην ουσία πρέπει να τους έχουμε αυτό που είπε ο κ. Τζοτζάκης, κάτι διάδραση που πρέπει να κάνουμε, οπότε θα ξέρουμε. Και αν μπήκαν, δηλαδή να μπήκαν εννοώ επί της ουσίας, όχι απλά μπήκαν χωρίς να κάνουν τίποτα, και πότε μπήκαν και πόσο χρόνο μπήκαν, αυτό καταγράφεται στις ασκήσεις και στις εργασίες. Έχει σηκώσει ένα χεράκι η κυρία Σοφία Σμυρνή. Δεν το κατέβασε, για να δούμε αν υπάρχει κανένα άλλο χεράκι. Δεν βλέπω άλλο αυτή τη στιγμή. Οπότε, δεν υπάρχει... Α, η κυρία Σμυρνή έχει σηκώσει πάλι το χεράκι. Θέλετε να πείτε κάτι? Ναι, θα ήθελα. Καλησπέρα. Μ' ακούτε? Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Ήθελα να ρωτήσω κάτι για το εργαλείο, τον ενοιολογικό χάρτη. Mm-hmm. Επειδή έχω προσπαθήσει να φτιάξω ενοιολογικό χάρτη και όταν το δημιουργώ με το GS Mind είναι το εργαλείο, είναι μια χαρά. Όταν όμως πάω να το τραβήξω, να το βάλω μέσα στην ενότητα, δεν υπάρχει. Ναι. Είναι το ίδιο παθαίνω και εγώ, για να λέμε την αλήθεια. Το έχουμε επισημάνει στο E-Class, όπως και τα προβλήματα που έχουν και άλλα εργαλεία που έχει το E-Class. Όπως είναι και το σύστημα WIC, όπως είναι και άλλα εργαλεία, τα οποία είτε ήταν υποκατασκευή και απλά δεν έχουν προχωρήσει μέχρι σήμερα, είτε τα τροποποιούν. Δεν μπορείς όμως, δεν υπάρχει δυνατότητα όμως ούτε να τραβήξεις ανεβάζοντας τα έγγραφα ένα παράδειγμα, ένα C-Map, ας πούμε, το οποίο έχεις φτιάξει και να μπορέσεις να το βάλεις εκεί πέρα και να λειτουργήσει αυτό. Έχετε δίκιο.
Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να το μεταφέρει και το έχουμε μεταφέρει ήδη. Δηλαδή, εγώ το έχω μεταφέρει στην ομάδα του E-Class, ώστε να το κάνουμε στο μέλλον. Το έχω ζητήσει και από την Αθήνα με παρέπεμψαν συγκόλυνθο στην περιφέρεια, αλλά δεν έχω πάρει απάντηση. Ναι, γι' αυτό και εσύ. Τώρα ρωτάω και σας. Και εγώ δεν έχω πάρει καμία απάντηση ακόμη. Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Το E-Class έχει ένα ενσωματωμένο εργαλείο χάρτη δικό του. Το οποίο αυτό το εργαλείο. Γι' αυτό το οποίο εργαλείο. Αυτό... Ωραία. Λοιπόν, γι' αυτό το εργαλείο λέω, για το GS Mind λέω. Ωραία. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Αυτό το εργαλείο λοιπόν, πραγματικά όπως είπατε, μπορείς και φτιάχνεις το χάρτη και όχι πάρα πολύ εύκολα και μετά όταν πας να το τραβήξεις πάνω δημιουργεί προβλήματα. Όμως το E-Class μπορεί να πάρει χάρτες από πολλά άλλα εργαλεία. Δηλαδή, μπορεί να πάρει και από το C-Map Tools, το οποίο δεν μπορεί να πάρει, αυτό δεν μπορεί, μέσα από ποιο τρόπο. Όταν το τραβάω εγώ από τα έγγραφα, δεν μου το δει. Εκτός αν μπορώ να το τραβήξω από κάπου άλλο. Δηλαδή, δεν ανεβαίνει το C-Map επάνω, στα έγγραφα. Θέλετε να σας το, να σας το δείξω εγώ, θα σας δείξω και ποιο. Πολύ ευχαριστώ, ωραία. Δηλαδή, οτιδήποτε είναι εξωτερικό και βγάζει HTML αρχείο, μπορεί να το πάρει το E-Class. Αυτό θα σας δείξω εγώ τώρα σε λίγο. Εντάξει, ευχαριστώ. Οπότε πιστεύω να καλύψουν τουλάχιστον τα πιο σημαντικά πράγματα, αλλά το πήραμε από την αρχή, γιατί δεν ξέρουμε κάθε άνθρωπος πόσο έχει ασχοληθεί με το E-Class. Είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία. Είπαμε κάποια ούτως ή άλλως έχουν ακόμα προβλήματα, αλλά θα φτιάχνουν. Γενικά όμως πλέον το E-Class δουλεύει ικανοποιητικά σε επίπεδο ταχύτητας και σε επίπεδο αξιοπιστίας στα περισσότερα πράγματα. Πολύ ωραία λοιπόν. Ευχαριστούμε τον κύριο Γρίβα. Να του δώσουμε λίγο χρόνο να αναπνεύσει και να δει και τις ερωτήσεις βέβαια. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσετε να βάζετε ερωτήσεις. Συνεχίστε όσο θέλετε. Και θα απαντήσει ο κύριος Γρίβας μετά. Να σας δείξω εδώ με τη σειρά μου κάτι, το οποίο είναι μία παρουσίαση, όχι παρουσίαση, θα σας δείξω λιγάκι το browser και εγώ. Ωραία. Λοιπόν, κοιτάτε κάτι. Εδώ έχω φτιάξει ένα διαδραστικό μαθησιακό υλικό τεχνολογίας, το λέω. Ο λόγος που έγινε αυτό και ο λόγος που ξεκίνησε αυτή τη δουλειά, θα σας πω τώρα, είναι ο εξής. Μέσα στο φωτόδεντρο, άμα πάτε στο φωτόδεντρο, θα δείτε ότι υπάρχουν αντικείμενα σε διάφορες συλλογές. Φωτόδεντρο, έτσι. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους είναι ταξινομημένα αυτά. Η αρχή έγινε με το ψηφιακό σχολείο, δηλαδή τα ψηφιακά βιβλία. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι μαζεύτηκαν, έφτιαξαν υλικό διαδραστικό το οποίο μπήκε στα ψηφιακά βιβλία. Το επόμενο βήμα ήταν τα λεγόμενα μεταδεδομένα, που είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δηλαδή μαζεύτηκαν όλα τα υλικά αυτά, όχι μόνο κατά βιβλίο αυτή τη φορά ή κατά αντικείμενο, αλλά και κατά είδος. Οπότε μπορεί κάποιος να αναζητήσει στο φωτόδεντρο και να πει θέλω ένα υλικό, ένα μαθησιακό αντικείμενο το οποίο να ανήκει στη τεχνολογία. Μπορεί όμως επίσης να πει θέλω ένα μαθησιακό αντικείμενο το οποίο δεν με ενδιαφέρει να ανήκει στη τεχνολογία, αλλά θέλω να είναι για μαθητή από τάδε μέχρι τάδε ηλικία και να είναι διαδραστικό βίντεο ή θέλω να είναι εκπαιδευτικό παιχνίδι. Ή θέλω να είναι για την επαγγελματική εκπαίδευση. Εν πάση περιπτώσει, έχω κάποια κριτήρια με τα οποία κάποιος να μπορεί να ψάξει. Τα ονομάζονται μεταδεδομένα. Φτιάχτηκε λοιπόν το φωτόδεντρο, το οποίο από τότε εμπλουτίστηκε και ενσωμάτωσε και όλα τα πράγματα που υπήρχαν παλιά. Υπήρχε στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο αντίστοιχο υλικό, υπήρχε στην εκπαιδευτική τηλεόραση αντίστοιχο υλικό. Γενικά όλα αυτά μαζεύτηκαν κάτω από την ομπρέλα του φωτόδεντρου και φτιάχτηκε αυτό που υπάρχει σήμερα και στο οποίο μπορούμε να ψάξουμε. Φυσικά, μέσα στο φωτόδεντρο δεν υπάρχουν όλα και φυσικά δεν είναι επικαιροποιημένα. Γιατί όπως όλα τα πράγματα, χρειάζονται κάποια κεφάλαια για να γίνουν και τα κεφάλαια κάποια στιγμή βρίσκονται, κάποια στιγμή δεν βρίσκονται. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, οι πιο πρόσφατες συλλογές που σας δείχνουν στο φωτόδεντρο είναι αυτές κάτω, που βλέπετε εδώ πέρα είναι ηλεκτρολογία, μετά αριστερά μηχανολογία, προσχολική εκπαίδευση, περιβαλλοντική εκπαίδευση κτλ. Γιατί είναι αυτά που φτιάχτηκαν το τελευταίο διάστημα. Για την ειδικότητα τη δικιά μου, που είμαι πολιτικός μηχανικός, δεν υπάρχουν επίσημα κάποιες συλλογές, υπάρχουν κάποια μεμονωμένα αντικείμενα που ταιριάζουν λίγο πολύ. Για την τεχνολογία όμως, που βρίσκεται εδώ, είχαν φτιαχτεί κάποια πράγματα παλιότερα, οπότε αυτά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε.
Αν λοιπόν πατήσουμε εδώ πέρα που λέει τεχνολογία, μας ανοίγει αυτό εδώ, αυτή εδώ η καρτέλα, λέει φωτόδεντρο, και έχει τα διάφορα αντικείμενα της τεχνολογίας. Και αν πατήσουμε ένα από αυτά τα αντικείμενα της τεχνολογίας, μας εμφανίζει λοιπόν αυτή την καρτέλα, που λέει ότι το μάθημα ονομάζεται έτσι, τα γενικά του στοιχεία είναι αυτά, πού απευθύνεται, αυτά που σας είπα τα δεδομένα του, ταξινόμηση, πού αναφέρεται, τι προσέγγιση ακολουθεί, σε τι μορφή βρίσκεται κτλ. Τι γίνεται λοιπόν τώρα? Επειδή τα αντικείμενα αυτά δεν είναι όλα σύγχρονα, οι τεχνολογίες από τότε που είχαν φτιαχτεί έχουν τροποποιηθεί. Με αποτέλεσμα, αυτό το συγκεκριμένο αντικείμενο τώρα, το οποίο είναι φτιαγμένο σε flash, όσοι ξέρουν το καταλαβαίνουν τι είναι αυτό, όσοι δεν ξέρουν, να ξέρουν, αρκεί να ξέρουν ότι είναι μια τεχνολογία η οποία αυτή τη στιγμή δεν υποστηρίζεται κανονικά. Γι' αυτό όποιος έχει αυτό το, όποιος θέλει να χρησιμοποιήσει αυτό το αντικείμενο, υπάρχει περίπτωση να του βγει ένα μήνυμα το οποίο να λέει ότι ο browser που χρησιμοποιείς δεν μπορεί να υποστηρίξει flash. Από τη στιγμή λοιπόν που συνέβαινε αυτό, για τα αντικείμενα τουλάχιστον που είχα φτιάξει εγώ, αυτό που έκανα είναι, πρόσφατα δηλαδή τώρα μέσα στο Πάσχα το κάνω αυτό, πήρα τα αντικείμενα και τα ξανά φτιάξα σε HTML5, που είναι η πιο καινούργια μορφή, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν και να τρέχουν και από κινητά. Και να μπορεί κάποιος να τα πάρει και να τα βάλει και στο e-class και οπουδήποτε αλλού, τα δικά του e-class. Για να γίνει αυτό όμως, πρέπει αυτά τα αντικείμενα με κάποιο τρόπο να τα πάρει. Δηλαδή, πρέπει με κάποιο εύκολο, ας πούμε, τρόπο να μπορεί να τα βάλει στο e-class. Δεν γίνεται να πάρει ένα ολόκληρο πακέτο αντικειμένων που θα δείτε εδώ που είναι. Οπότε, τι έκανα, έβαλα τα αντικείμενα σε ένα δικό μου e-class και μπορώ να δίνω, να σας δώσω δηλαδή κάποιο έγγραφο το οποίο θα έχει μία γραμμή για κάθε αντικείμενο, ένα σύνδεσμο για κάθε αντικείμενο, τον οποίο αυτό σύνδεσμο μπορείτε να τον βάλετε σε οποιοδήποτε μάθημα δικό σας και να λειτουργεί κανονικά. Να σας δείξω τώρα τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους ένα τέτοιο αντικείμενο μπορεί να μπει μέσα στο e-class, όπως μας έδειξε ο κύριος Γρίβας πριν τα μαθήματά του. Και αυτό που βλέπετε εδώ που λέει η τεχνολογία Α Γυμνασίου είναι μία ενότητα, έτσι, η οποία μία ενότητα έχει διάφορα πράγματα από κάτω. Εδώ όμως δεν είναι έτσι ωραία φτιαγμένα με λόγια από πάνω να λέει το καθένα και μετά από κάτω να έχει ένα σύνδεσμο εδώ που να καλεί κάπου αριστερά και να είναι έτσι ωραία τακτοποιημένα εδώ αριστερά. Θέλω να σας δείξω λοιπόν το εξής. Ας πάρουμε αυτό. Λέει σχεδίαση κυρίων όψεων αντικειμένων. Αν το πατήσω, το που γίνεται είναι ότι εμφανίζεται αυτό που βλέπετε εδώ, το οποίο είναι το μαθησιακό αντικείμενο και το οποίο λειτουργεί. Πατάς το κουμπάκι, λειτουργεί. Σου λέει θα σχεδιάσουμε μαζί τις βασικές όψεις ενός αντικειμένου. Πατάς τα κουμπιά, σου λέει πάτα το βέλος για να δεις τι θα γίνει. Σου λέει στο τέλος το χαρτί θα φαίνεται αυτό. Μετά το ξαναπατάς, σου λέει εδώ είναι η όψη, η προόψη. Μετά σου λέει εδώ πέρα είναι η κάτωψη. Μετά σου λέει εδώ πέρα είναι η πλάγια όψη. Και μετά σου λέει σχεδίασε τις βοηθητικές και από εδώ και πέρα τώρα αρχίζουν τα πιο δύσκολα. Δηλαδή πρέπει να διαλέξεις το σωστό μολύβι. Αν διαλέξεις το λάθος μολύβι θα σου πει δεν είναι αυτό κτλ. Παίρνεις το σωστό μολύβι. Μετά τραβάει τις γραμμές για να βρει το κέντρο. Μετά αρχίζει και σε ρωτάει κάνε τις οριζόντιες γραμμές με τον παραλληλογράφο. Πρέπει εσύ να βρεις τον παραλληλογράφο πώς είναι. Αν πατήσεις κάτι άλλο δεν λειτουργεί. Αν πατήσεις αυτό που πρέπει όμως πάει ο παραλληλογράφος, κάνει τη γραμμή του κτλ. Λοιπόν, αυτό το αντικείμενο που βλέπετε συνεχίζει βέβαια μετά, έτσι. Λοιπόν, αυτό το αντικείμενο υπάρχει μέσα στο φωτόδεντρο. Η τροποποίηση τωρινή είναι ότι έχει λίγο παραπάνω animation, αλλά ουσιαστικά είναι το ίδιο αντικείμενο, αλλά η μεγάλη του διαφορά είναι ότι είναι HTML5. Δηλαδή, αυτό το αντικείμενο τώρα, αν σας το δώσω σε σύνδεσμο, θα τρέξει κανονικά. Λοιπόν, πάμε τώρα από τη μεριά του e-class για να το δούμε και όχι από τη μεριά του αντικειμένου. Με το που το πάτησα το αντικείμενο αυτό, εμφανίστηκε μεν, αλλά εξαφανίστηκε το e-class. Δηλαδή, έτσι και κάνω κάνα λάθος αυτή τη στιγμή και το σβήσω, πάει το e-class. Θα πρέπει μετά να ξαναμπω να το βρω στο σχολικό δίκτυο και να το βρω. Που δεν είναι πολύ πρακτικό. Ας πούμε λοιπόν μια καλή πρακτική. Τώρα γυρίζω πίσω, όπως είπα, είδατε με το βελάκι, για να μην το χάσω. Λοιπόν, ας πάμε να δούμε μια καλή πρακτική. Πάμε λίγο να δούμε μέσα στο αντικείμενο αυτό πώς είναι φτιαγμένο. Πατάμε το γρανάζάκι δεξιά, πατάμε επεξεργασία. Και αυτό που βλέπετε είναι, έχει ένα τίτλο, σχεδίαση κύριων όψεων αντικειμένου, και από κάτω έχει το κειμενάκι το οποίο υπάρχει και μέσα στο φωτόδεντρο. Είναι δηλαδή αυτό αντιγραφή επικόλληση από το φωτόδεντρο. Ευκαιρία για να απαντήσω και στη συνάδελφο που ρώτησε πριν, το κουμπί τη επικόλληση είναι αυτό εδώ. Λέει επικόλληση, το βλέπετε. Το κουμπί τη αντιγραφή είναι αυτό,
και το κουμπί του cut της αποκοπής είναι αυτό. Πάμε να δούμε πώς το φτιάξαμε τώρα. Ας κάνω μία βόλτα, να πάω λίγο στα έγγραφα, στο αριστερό μέρος, που είναι εδώ, τα έγγραφα, και κοιτάτε τώρα τι γίνεται στα έγγραφα. Αυτό βρίσκεται, που σας έδειξα, μέσα σε αυτό το φάκελο που ονομάζεται τεχνοφωτόδεντρο. Ο φάκελος αυτός, αν ανοιχτεί, περιέχει και άλλα πράγματα. Όλα αυτά τα περίεργα πράγματα που βλέπετε. Αυτά όλα τα έγγραφα έχουν προέλθει από ένα λογισμικό το οποίο έφτιαξε το συγκεκριμένο μαθησιακό αντικείμενο. Θα σας πω ότι το αρχείο που μας ενδιαφέρει είναι αυτό, το που λέει Draw Animated HTML, είναι αυτό που τελειώνει σε HTML και η απάντηση στην κυρία που είπε πριν για το νοητικό χάρτη ή τον ενοιολογικό χάρτη είναι οτιδήποτε υπάρχει σε HTML, όπου και να είναι, εμείς μέσα στο E-Class μπορούμε να το βάλουμε. Κοιτάτε να δείτε πώς μπήκε αυτό. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το χώρο, στα έγγραφα, μπήκε ένας ολόκληρος φάκελος, το ξαναδείχνω το έγγραφα, ένας ολόκληρος φάκελος ο οποίος μέσα έχει όλο το υλικό αυτό, ένας άλλος φάκελος που έχει άλλο υλικό, ένας άλλος φάκελος που έχει άλλο υλικό. Βρίσκονται μέσα στο E-Class, όπως τα αντίστοιχα άλλα υλικά βρίσκονται μέσα στο φωτόδεντρο ή οπουδήποτε αλλού βρίσκονται, στον κόσμο, σε διάφορους σερβερ. Πάμε λοιπόν τώρα να ξαναδούμε αυτό που σας έλεγα πριν. Πώς δημιουργήθηκε. Λοιπόν, πώς δημιουργήθηκε αυτό. Ξαναπατάω το γρανταζάκι να γυρίσω εκεί που ήμουνα. Όλο το παιχνίδι γίνεται πάνω στον τίτλο. Είδατε ότι πάτησα τον τίτλο και έτρεξε. Αν έχω λοιπόν τον κύκλο πατημένο, μόλις πατήσουμε εδώ πέρα το σύνδεσμο, λέει εισαγωγή επεξεργασία συνδέσμου, το πατήσουμε, μας ανοίγει αυτό το παράθυρο. Εδώ, στο πάνω μέρος που λέει URL, URL είναι η διεύθυνση, έτσι. Εδώ στο πάνω μέρος λοιπόν που λέει URL, έτσι και πατήσω αυτή τη φωτογραφική μηχανή, με πάει κατευθείαν στα έγγραφά μου, εκεί που λέει αναζήτηση πόρων, πάω εκεί που θέλω, μέσα εδώ, και επιλέγω ποιο από αυτά θέλω. Και μόλις το επιλέξω, πατάω στο κάτω μέρος, τώρα δεν φαίνεται εδώ στην οθόνη, εντάξει, και τελειώνει η υπόθεση. Οπότε πάει και βάζει, από τη στιγμή που το έχω πατήσει και πατάω το υπερσύνδεσμο, αν πατήσω αυτό το κουμπάκι εδώ, τη φωτογραφική μηχανή, με ψάχνει μέσα στα αρχεία που έχω βάλει ήδη στο E-Class. Θα δείτε όμως αμέσως σε λίγο ότι δεν είναι υποχρεωτικό να είναι μέσα στα αρχεία του E-Class αυτό. Τόσο σύνδεσμο μπορεί να είναι οπουδήποτε. Οπότε ό,τι και να βάλω εκεί θα δουλέψει. Προς το παρόν αυτό είναι μέσα στο E-Class. Επειδή όμως θέλω να αποφύγω αυτό που σας έδειξα πριν, δηλαδή όταν ανοίγει, να μην αντικαθιστά το E-Class με το μαθησιακό αντικείμενο. Οπότε αν το σβήσω μετά κατά λάθος να μου σβήσει και το E-Class. Γι' αυτό το λόγο εδώ που λέει προορισμός, το επιλέγω και πατάω σε νέο παράθυρο. Και πατάω εντάξει, αλλαγή, έγινε η τροποποίηση και τώρα πλέον λειτουργεί. Οπότε, αν πάω να το πατήσω αυτό όπως το πάτησα πριν, κοιτάτε τι θα γίνει τώρα. Μου άνοιξε ένα παράθυρο βέβαια δίπλα, το οποίο άνοιξε το παράθυρο, αλλά δεν χάθηκε η ηλεκτρονική τάξη, είναι εδώ πέρα αριστερά. Απλώς άνοιξε ένα καινούριο παράθυρο. Το σβήνω τώρα, μην μπερδεύει. Οπότε, οτιδήποτε κάνω που είναι σε σύνδεσμο πάνω και θέλω να ανοίξει κάτι, καλό είναι να πατάω εκείνο το κουμπάκι και να πηγαίνει δίπλα. Κοιτάτε τώρα το ίδιο αντικείμενο σε διαφορετική version. Το σχεδίαση κυρίων όψεων αντικειμένου. Αυτό τώρα, σε σχέση με αυτό, δηλαδή το μικρότερο από κάτω, έχει αριστερά ένα συμβολάκι. Το οποίο συμβολάκι είναι το σύμβολο της ενσωμάτωσης. Τι σημαίνει αυτό. Αν το πατήσω, κοιτάτε τι γίνεται. Ανοίγει ένα ειδικό παράθυρο, το οποίο το βλέπετε εδώ, είναι λίγο μεγάλο τώρα, γι' αυτό το κάνω πάνω κάτω, το οποίο δίνει επιπλέον ένα κουμπί για να κάνεις λήψη, δηλαδή για να πάρεις το αντικείμενο, να το πάρεις, να το έχεις εσύ άμα θέλεις για κάτι, να το τυπώσεις, άμα είναι ένα αντικείμενο το οποίο είναι προς εκτύπωση, να το δείξεις σε πλήρη οθόνη, να το πας σε νέο παράθυρο. Αν το πατήσω, ας πούμε, σε νέο παράθυρο, κάνει το ίδιο πράγμα που μου έκανε το άλλο πριν. Δηλαδή, το ανοίγεις σε ένα νέο παράθυρο, να μπορέσω να δουλέψω εδώ, χωρίς να μου χαλάσει το προηγούμενο, το οποίο μα θέλω το σβήνω. Το έχει ανοίξει νέο παράθυρο. Ωραία. Πώς καταφέραμε τώρα και το κάναμε αυτό. Η μοναδική διαφορά είναι ότι ενώ εδώ για να γραφτεί το αντικείμενο έγινε παίρνοντας το εργαλείο προσθήκη κειμένου, το έγινε παίρνοντας το προσθήκη κειμένου, γράφοντας κάτι με κεφαλαία που ήταν ο τίτλος, δεν έχει σημασία που είναι κεφαλαία, κεφαλαία το διάλεξα εγώ, έτσι. Κάτι που είναι με κεφαλαία ο τίτλος, κάτι άλλο από κάτω που είναι μια περιγραφή, και πάνω στον τίτλο πήγα και έβαλα σύνδεσμο.
ο οποίος σύνδεσμος τραβήχτηκε μέσα από το εγκλάς. Η δεύτερη περίπτωση είναι πας και πατάς προσθήκη εγγράφου. Όχι προσθήκη κειμένου, προσθήκη εγγράφου. Οπότε αν πατήσεις προσθήκη εγγράφου, εδώ ας πούμε τώρα, μου λέει θέλω να προσθέσουμε ένα έγγραφο. Αν πάω λοιπόν μέσα στα δικά μου, εκεί που ήμουν πριν, ήταν αυτό το τεχνοφωτόδατρο, εδώ, και πάω και επιλέξω το ίδιο πράγμα που είχα εδώ, το Draw Animate HTML, και το επιλέξω, και το διαλέξω βέβαια από εδώ με το κουμπάκι του το εδώ, και πατήσω από κάτω το προσθήκη επιλεγμένο, με το που θα το κάνω αυτό, θα μου φτιάξει ένα καινούριο αντικείμενο, το οποίο είναι εδώ πέρα κάτω, το οποίο τώρα πια, με το που θα το πατήσω, είναι το ίδιο με αυτό που σας έδειξα πριν. Δηλαδή σε δικό του παράθυρο μέσα στο προηγούμενο. Ωραία. Λοιπόν, το σβήνουμε και αυτό. Πάμε παρακάτω. Υπάρχει περίπτωση όμως τώρα να μην θέλουμε αυτό. Να θέλουμε το αντικείμενο να είναι ενσωματωμένο, όπως βλέπετε σε αυτήν εδώ την περίπτωση. Δηλαδή μέσα στο μάθημά μας, μέσα στην ενότητά μας, όπως έδειχνε πριν ο κύριος Δρύβας, ο κύριος Γρήβας την φωτογραφία που είχε, εδώ πέρα μπορούμε να ενσωματώσουμε οτιδήποτε. Άρα και ένα νοητικό χάρτη. Και οτιδήποτε άλλο βέβαια. Πώς γίνεται λοιπόν αυτή η ενσωμάτωση? Το είπε ο κύριος Γρήβας να το αποφεύγουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ σας λέω τι γίνεται, αν δεν είναι κάτι βαρύ. Η μία περίπτωση αυτό που κάνει είναι ότι δεν περιέχει μέσα του κάτι, περιέχει δηλαδή κάτι το οποίο έχει όγκο, τραβάει όμως κάτι από το YouTube. Το οποίο από το YouTube είναι ένα βιντεάκι για τις εφαρμογές των GIS. Λοιπόν, πώς μπήκε αυτό τώρα, πώς δημιουργήθηκε? Επεξεργασία. Το συγκεκριμένο λοιπόν, όταν πήγε να φτιαχτεί, χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο αυτό εδώ, που λέει Insert, εδώ έχει επεξεργασία εικόνας, δίπλα λέει Insert Media. Αν το πατήσουμε λοιπόν το Insert Media, μας δίνει τρεις επιλογές. Η μία επιλογή είναι η γενική. Οπότε, αν βάλεις εδώ στη γενική έναν οποιοδήποτε σύνδεσμο, θα λειτουργήσει. Το σύνδεσμο από τον νοητικό χάρτη που είπαμε, το ενδιολογικό, το CMAP, το BubbleLash ή οτιδήποτε άλλο. Οτιδήποτε βάλουμε εδώ λοιπόν, θα λειτουργήσει και μάλιστα θα μας ρωτήσει και σε τι μέγεθος θέλετε να το βγάλουμε. Το δείξουμε σε λίγο αυτό. Αν πάμε στο ενσωμάτωση όμως, μας ζητάει να εισάγουμε τον ενσωματωμένο κώδικα. Τι είναι ο ενσωματωμένος κώδικας? Ας δείξουμε λίγο εδώ. Πάμε μια βόλτα στο YouTube. YouTube λοιπόν, θα σας δείξω ένα βιντεάκι που είναι κάποιος εδώ μερακλής που με απειροελάχιστα τουβλάκια φτιάχνει ωραίες μακέτες, με τις οποίες ωραίες μακέτες μετά φτιάχνει οπλισμό, μετά φτιάχνει μπετό, ρίχνει τον μπετό, φτιάχνει ένα μικροσκοπικό πραγματάκι, βάζει, φτιάχνει από πάνω δοκάρια, σενάζια, τα φτιάχνει όλα και τελικά καταφέρνει και φτιάχνει μία μικροσκοπική ψισταριά, την οποία ψισταριά βάζει και μία μικροσκοπική σούβλα και ψήνει και ένα μικροσκοπικό κοντοπουλάκι και το τρώει. Λοιπόν, αυτή είναι η βασική ιδέα. Αλλά τέτοια αντίστοιχα υπάρχουν και άλλα. Ας πούμε ότι μας αρέσει αυτό και θέλουμε αυτό να βάλουμε μέσα. Αν προσέξετε, στο κάτω μέρος εδώ λέει κοινοποίηση στο YouTube. Πατάμε λοιπόν το κοινοποίηση και μας ανοίγουν διάφορες επιλογές. Εμείς δεν θέλουμε να το βάλουμε στο Facebook. Δεν θέλουμε να πάρουμε απλώς το σύνδεσμο. Θα μπορούσαμε να πάρουμε και το σύνδεσμο, να το στείλουμε, να το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Θέλουμε να δείξουμε πώς δουλεύει αυτή η ενσωμάτωση. Πατάμε λοιπόν αυτό το κουμπάκι εδώ που λέει ενσωμάτωση, τα δύο βελάκια αριστερά, και με το που το πατάμε το ενσωμάτωση, μας φτιάχνει ένα περίεργο σύνδεσμο. Δεν μας ενδιαφέρει τι είναι, απλώς πατάμε αντιγραφή. Και το κλείνουμε. Και τελειώσαμε με αυτό. Πάμε πίσω στη σχολική τάξη. Θέλουμε να φτιάξουμε καινούριο αντικείμενο. Πάμε λοιπόν, ας φύγω από εδώ. Νόμιμη επιστροφή. Θέλω να φτιάξω ένα καινούριο αντικείμενο. Θα το ονομάσω κείμενο και αυτό, έτσι, για να είναι το απλό. Οπότε εδώ μες στο κείμενο θα φτιάξω, γράφω μίνι ψισταριά. Και καθώς είμαι στο μίνι ψισταριά τώρα, πατάω το κουμπάκι, αυτό το Insert Media, στο ενσωμάτωση, και με δεξί κλικ επικόλυση γράφω όλο αυτό που έβγαλα από το YouTube. Και μάλιστα μου εμφανίζει από κάτω και κάποια νούμερα, τα οποία είναι το μέγεθός του, το μέγεθος που θα έχει, τα οποία μπορούμε να τα τροποποιήσουμε. Ας πούμε προς το παρόν ότι μας αρέσουν. Πατάμε εντάξει. Βλέπετε τώρα που φτιάχτηκε εδώ. Δηλαδή αν το πατήσω προσθήκη, κατέβω κάτω,
Ορίστε η μήνυμη ψησταριά. Και μάλιστα στο μέγεθος που την πρότεινε το YouTube. Αν εμείς αυτή τη θέλουμε τώρα σε διαφορετικό μέγεθος και δεν μας αρέσει αυτή, θέλουμε να τη μεγαλώσουμε, να τη μικρύνουμε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Να πάμε στο επεξεργασία. Βλέπετε αυτό το συμβολάκι εδώ που λέει πηγαίος κώδικας. Αν πατήσετε λοιπόν το πηγαίο κώδικα, βλέπουμε τι έχει γραφτεί μέσα στη σελίδα. Τι έχει γραφτεί μέσα στην πλατφόρμα. Εδώ λοιπόν λέει πλάτος 560, ύψος 314. Και όλα αυτά περιλαμβάνονται σε κάτι που αρχίζει από ένα που λέει iframe και τελειώνει σε iframe. Αυτό το iframe είναι ο χώρος στον οποίο βρίσκονται αυτά. Αυτό το παράθυρο στο οποίο βρίσκονται. Λοιπόν, άμα πάω και τα αλλάξω το 560 και το κάνω 340 και το άλλο τα αφήσω 314, τι θα κάνει? Θα μικρύνει το πλάτος, θα αφήσει ίδιο το ύψος και δεν θα μας πολύ αρέσει, αλλά πάση περιπτώσει θα το κάνει. Να δείτε τι έφτιαξε, για να προχωρήσουμε παρακάτω. Το που έφτιαξε λοιπόν είναι αυτό. Το μίκρινα, οπότε αφού το μίκρινα, μίκρινε όλο. Δηλαδή έγινε σεισμίκριση, αλλά επειδή του άφησα πολύ περιθώριο πάνω κάτω, έβγαλε αυτές τις μαύρες γραμμές. Ο λόγος που σας το λέω είναι για να δείτε ότι μπόρεσα και πήρα κάτι από κάπου αλλού και το έβαλα μέσα και μάλιστα όχι απλά μέσα στο e-class, αλλά και μέσα στο κείμενο του e-class, δηλαδή μέσα στη δραστηριότητα του e-class. Επίσης, θέλω να δείτε και κάτι άλλο. Πάμε στην τάξη την άλλη. Ας πατήσω το πρώτο. Το πρώτο είναι ένα μαθησιακό αντικείμενο, πολύ απλό, το πρώτο ίσως φτιάχτηκε, το οποίο λέει τι είναι βιομηχανία σύστημα παραγωγής. Το πατάς λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι ένα βιντεάκι λοιπόν, το οποίο παίζει και λέει κάτι. Αν πατήσω το δεύτερο, είναι ένα μαθησιακό αντικείμενο σε Flash, το οποίο δεν το έχω βάλει μέσα στο e-class, το έχω πάρει από το φωτόδεντρο. Γι' αυτό γράφω στο φωτόδεντρο. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά εδώ? Άμα πάω στο επεξεργασία, εδώ που λέει ένα μοντέλο συστήματος παραγωγής, όπως ακριβώς έκανα πριν, πάτησα το σύνδεσμο για να μπει, αλλά αυτό το πήρα από το φωτόδεντρο. Βλέπετε που λέει εδώ πέρα φωτόδεντρο. Αυτός είναι ο πόρος από το φωτόδεντρο. Ενώ στην άλλη περίπτωση, την προηγούμενη, είχα πατήσει αυτό που είναι σε φωτογραφική μηχανή και πήρα κάτι από τα έγγραφά μου. Όπως λοιπόν πήρα αυτό που είναι από το φωτόδεντρο, ξαναλέω, έτσι μπορώ να πάρω οτιδήποτε υπάρχει στο ίντερνετ, γενικώς, είναι HTML, οτιδήποτε έχουμε πρόσβαση είναι HTML, το οποίο μπορούμε να το βάλουμε και να παίξει. Αυτό λοιπόν τώρα, πάμε να το παίξουμε λίγο, να δούμε πώς είναι. Συγγνώμη, δεν χρειάζεται να κάνω αλλαγή τώρα, δεν άλλαξα κάτι. Αυτό λοιπόν που είναι από το φωτόδεντρο, άμα το πατήσω, μας ανοίγει βέβαια το browser, όμως, βλέπετε, γράφει εδώ. Λέει κάντε κλικ για ενεργοποίηση της προσθήκης του Adobe Flash Player. Αν δεν έχεις εγκαταστήσει την προσθήκη ή αν έχεις κινητό, δυστυχώς έχεις χάσει εδώ. Ο λόγος που έκανα τις μετατροπές που σας είπα είναι κυρίως τα κινητά. Γιατί οι μαθητές δεν μπορούν να τρέξουν αυτά τα κινητά. Οπότε τώρα πια θα μπορούν να τρέξουν. Λοιπόν, εδώ λοιπόν, αν πατήσεις το. Επειδή το έχω εγκαταστήσει το Flash Player, και οποιοδήποτε από εσάς το έχει εγκαταστήσει, δουλεύει το φωτόδεντρο κανονικά. Και βλέπει ένα άλλο μαθησιακό αντικείμενο το οποίο είναι πιο προχωρημένο βέβαια και το οποίο κάνει διάφορα πράγματα. Επιστρέφω λοιπόν πίσω. Δεν το έχω κάνει να ανοίγει σε διαφορετική καρτέλα, οπότε πρέπει να το θυμηθώ να γυρίσω πίσω. Και ένα τελευταίο που θέλω να δείξω εγώ, εδώ και άμα θέλετε με ρωτάτε ό,τι θέλετε, που είναι το πιο προχωρημένο από όλα τα πράγματα που υπάρχουν, το οποίο είναι, αν δείτε εδώ αριστερά, κάπου λέει γραμμή μάθησης. Βλέπετε αυτό που λέει γραμμή μάθησης. Ας πάμε μια βόλτα στη γραμμή μάθησης. Η γραμμή μάθησης λοιπόν περιέχει σε μένα κάτι το οποίο ονομάζεται αυτοματισμή στη βιομηχανία με quiz. Αυτό λοιπόν τι είναι τώρα? Είναι ένα μαθησιακό αντικείμενο το οποίο εκτός του ότι έχει κάτι κινούμενο, εκτός του ότι είναι διαδραστικό, δηλαδή ο μαθητής ανάλογα τι θα πατήσει θα γίνει κάτι ή θα γίνει κάτι άλλο. Εκτός του ότι έχει και animation, δηλαδή ότι πράγματα διάφορα κουνούνται κτλ. Ταυτόχρονα περιλαμβάνει και ερωτήσεις. Δηλαδή περιλαμβάνει ένα quiz μέσα του. Δηλαδή πάει μέχρι ένα σημείο, σταματάει, σε ρωτάει κάποιες ερωτήσεις και συνεχίζει μετά από εκεί πέρα. Υπάρχουν εργαλεία που κάνουν τέτοια πράγματα. Ένα από αυτά είναι το 8Puzzle, είναι ένα από αυτά.
Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και άλλα. Το συγκεκριμένο έχει φτιαχτεί με ένα εργαλείο που ονομάζεται Camtasia, το οποίο μπορεί να έχει μέσα ενσωματωμένα quiz. Για να παιχτούν όμως αυτά τα quiz, βγαίνουν σε ένα πρότυπο το οποίο ονομάζεται SCORM. Είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο, με το οποίο επικοινωνούν τα διάφορα, οι διάφορες πλατφόρμες μεταξύ τους και είναι υποχρεωμένες εντός εισαγωγικών να τηρούν αυτά τα πρωτόκολλα. Λοιπόν, αυτό τώρα που λέει γραμμή μάθησης είναι φτιαγμένο ειδικά για να παίρνει SCORM. Οπότε, όταν πατήσεις το γραμμή μάθησης και θες να βάλεις εσύ, βλέπετε που λέει και πρόοδος μαθητών και αντικείμενα σε χρήση κτλ. Είναι πιο προχωρημένο. Αν πατήσεις λοιπόν εδώ το εισαγωγή, σου λέει να βάλεις ένα αρχείο, το οποίο αρχείο θα ανεβάσεις, πρέπει να είναι ανεβασμένο όπως βλέπετε κάτω, βλέπετε εδώ που λέει SCORM 2004 ή SCORM τόσο ή IMS που είναι ένα άλλο πρωτόκολλο, και να είναι ζυπαρισμένο αρχείο ειδικό τέτοιο. Εσείς τέτοιο δεν έχετε προφανώς, θα είναι πολύ περίεργο αν έχετε. Όμως να σας δείξω λίγο τι κάνει αυτό. Λοιπόν, μας δείχνει λοιπόν εδώ πέρα τι γίνεται και ταυτόχρονα σε κάποια σημεία έχει ερωτήσεις. Δηλαδή όταν φτάνει εδώ, εμφανίζεται μια ερώτηση την οποία την απαντάει ο μαθητής. Ο συγκεκριμένος τώρα εδώ έχει απαντήσει και έχει πάρει 50%. Η δεύτερη ερώτηση που εμφανίζεται σε αυτό το σημείο, δηλαδή φτάνει κάπου, δείχνει κάτι εδώ και γίνεται. Ναι. Λοιπόν, οπότε, σε γενικές γραμμές, αυτά που είχα να πω είναι αυτά. Ας γυρίσουμε λίγο πίσω για να σας δείξω λίγο και ένα παιδαγωγικό, κάνουμε ένα παιδαγωγικό κλείσιμο μια στιγμή, να δείτε μια εφαρμογή, η οποία είναι, θα σας δείξω λίγο εδώ. Αυτό λοιπόν είναι από μια συνάδελφο, τη Φωτεινή Βλαχοκυριάκου, η οποία έχει φτιάξει στο e-class ένα μάθημα, έχει φτιάξει πολλά μαθήματα, αλλά ένα από αυτά, μια ενότητα μάλλον από αυτά, είναι για την τεχνολογία, έχοντας ενσωματώσει και διάφορα εργαλεία με αυτό που σας είπα πριν, με το embed, τα οποία είναι εξωτερικά εργαλεία. Και θα δείτε τι εννοώ. Λοιπόν, η ιδέα ποια είναι εδώ. Είναι για την τεχνολογία της τρίτης γυμνασίου, όπου όποιος δεν το ξέρει, να υπενθυμίσω ότι είναι ένα μάθημα στο οποίο οι μαθητές κάνουν πειράματα δικά τους, παίρνουν μετρήσεις και βγάζουν αποτελέσματα. Τι γίνεται λοιπόν, λέει στην αρχή. Έχει ένα τίτλο. Ας δούμε ένα πείραμα με άλλη ματιά και μια εικόνα. Μετά, πώς κατασκευάζεται ένα απλό κύκλωμα που αποτελείται από μπαταρία, καλώδια, λαμπάκι. Εδώ πέρα λοιπόν αυτό είναι μια φωτογραφία. Την έχει ανεβάσει. Το επόμενο λέει, παρακολουθήστε το βίντεο που ακολουθεί. Πρόκειται για ένα απλό πείραμα για τον ηλεκτρισμό. Εδώ λοιπόν πρόκειται για ένα βιντεάκι από το YouTube, το οποίο έχει μπει με το embed που σας είπα πριν, οπότε μπορεί και περιλαμβάνεται μέσα στη γενική ενότητα, όπως περιλαμβάνεται και η εικόνα που βρίσκεται από πάνω, τα κείμενα, έτσι περιλαμβάνεται και το βίντεο. Ο μαθητής λοιπόν με τη σειρά του πατάει το βίντεο εδώ, το βλέπει, και αφού δει το βίντεο, πάει να απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις. Δείτε όμως τώρα, οι ερωτήσεις αυτές δεν είναι ερωτήσεις του e-class. Αυτές είναι ερωτήσεις που βρίσκονται σε μια φόρμα Google, η οποία φόρμα Google έχει μια άλλη δυνατότητα, ας πούμε, που το e-class δεν έχει, γι' αυτό χρησιμοποιεί. Πρώτα απ' όλα είναι πολύ, πολύ όμορφη η φόρμα Google, γενικά δεν τη φτιάχνουμε τόσο όμορφη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως είναι μια φόρμα η οποία λέει ακριβώς τι θα κάνεις μέσα. Λέει λοιπόν, για το μάθημα αυτό έχει ερωτήσεις. Ποιες κατά τη γνώμη σας είναι μεταβλητές? Επιλέξτε δύο από αυτές. Διατυπώστε μια υπόθεση. Περιγράψτε μια διαδικασία. 5. Μπορείτε να διατυπώσετε τον τίτλο. Και τα έχει με τη σειρά. Μεταβλητές. Ποιες είναι οι μεταβλητές? Περιμένει λοιπόν από το μαθητή εδώ να μπει ο μαθητής και να γράψει κάποια πράγματα. Εδώ, ας πούμε, μπαίνει ο μαθητής και γράφει. Η μεταβλητή 1 είναι αυτή, 2 κτλ. Μετά, επιλογή 2 μεταβλητών. Από αυτές τις δύο λοιπόν που βρήκες, διάλεξε τις δύο που θα κάνεις το πείραμά σου. Γράφει ο μαθητής. 1 είναι αυτή, 2 είναι αυτή. Μετά, υπόθεση. Διατυπώστε μια υπόθεση για τη σχέση των δύο μεταβλητών. Διατυπώνει λοιπόν μια υπόθεση ο μαθητής. Τη γράφει. Μετά, διαδικασία πειραματισμού. Πώς θα πραγματοποιήσει ένα πείραμα για να ελέγξει την υπόθεση? Γράψε. Γράφει λοιπόν το πείραμα. Μετά, τίτλος. Τι τίτλο θα είχε αυτό το πείραμα ώστε να πετύχει κτλ. Γράφει και στο τέλος ονοματεπώνυμο κτλ. Πατάει ο μαθητής υποβολή. Με το που θα πατήσει λοιπόν ο μαθητής εδώ υποβολή, από κάτω, το σχεδιασμό τώρα τον εκπαιδευτικό είναι έτσι φτιαγμένο επίτηδες, έτσι. Από κάτω λοιπόν οι απαντήσεις, όταν βάζεις σε ένα Google format τις ερωτήσεις, οι απαντήσεις βγαίνουν σε ένα αντίστοιχο Excel. Εδώ λοιπόν η συνάδελφος θέλει να δουν οι μαθητές
ή απάντησαν, ώστε να το δούνε, να δει ένας τον άλλον, ώστε μετά να μπορούν να το συζητήσουν, να το σκεφτούν, να το συζητήσουν, για να γυρίσει μετά στην ασύγχρονη, να κάνει στη σύγχρονη συνομία, να κάνει το μάθημα για αυτό. Οπότε εδώ πέρα βγαίνουν οι απαντήσεις και στο τέλος έχει. Αυτό το συζήτηση που λέει για το πρώτο πείραμα, στην πραγματικότητα μπορεί να το λέει συζήτηση, αλλά είναι η κουβεντούλα που λέει ο κ. Γρήβας πριν. Ουσιαστικά είναι, να μην το πατήσω τώρα, είναι ένα chat το οποίο μιλάνε οι μαθητές για αυτά τα πράγματα εδώ, αν σας άρεσε το πείραμα, αν ήταν εύκολο, δύσκολο κλπ. Μετά να προτείνετε ένα βίντεο ή πείραμα που θέλετε, εδώ πέρα οι μαθητές ουσιαστικά ενθαρρύνονται να καταθέσουν κάτι. Βλέπετε το συμβολάκι εδώ αριστερά, μπορούν να καταθέσουν το σύμβολο που καταθέτει σε εργασία αυτό. Εδώ να καταθέσουν ένα χαρτί, ένα αρχείο, εν πάση περιπτώσει. Και μετά στις απορίες είναι ένα άλλο chat και γίνεται αυτή η δουλειά. Και όλο αυτό το πείραμα λέγεται Ζυμαρίνια Καλώδη. Και για να τελειώσω, να δείξω και ένα τελευταίο, το οποίο είναι με δύο λόγια, κάτι το οποίο είναι από την πρώτη γυμνασίου και είναι κάτι το οποίο φαίνεται πολύ απλό, αλλά είναι ωραίο εκπαιδευτικά, τουλάχιστον εμένα μου άρεσε, και το οποίο είναι το εξής. Είναι ένα μάθημα στο E-Class πάλι, για την Β' και την πρώτη, στηρίζεται σε σταυρόλεξα. Η ιδέα είναι, φτιάχνει το σταυρόλεξο, το οποίο σταυρόλεξο προφανώς δεν είναι εργαλείο του E-Class, αλλά είναι εργαλείο του Hot Potatoes, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο βγάζει ένα HTML πάλι και ενσωματώνεται εδώ, όπως όλα τα HTML ξαναλέω. Οπότε χρησιμοποιεί συνάδελφος το σταυρόλεξο για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι για να προκαλέσει το τι ξέρουν οι μαθητές για ένα αντικείμενο που είναι το καινούριο και δεν το έχουν βαθεί, οπότε πάνε οι μαθητές να απαντήσουν σε κάτι που δεν το ξέρουν. Και στο πρώτο βήμα γίνεται αυτό. Δεν θα σας πω λεπτομέρειες τώρα. Το δεύτερο βήμα είναι, αφού μπουν στο E-Class, δηλαδή αφού περάσουν από τη σύγχρονη που συζητάνε το θέμα, μπουν στο E-Class, απαντήσουν στο σταυρόλεξο, ξαναβγουν μετά στη σύγχρονη κτλ. Το τελικό βήμα είναι να διδαχτούν το αντικείμενο το καινούριο και να φτιάξουν οι ίδιοι λέξεις για ένα σταυρόλεξο, το οποίο θα λυθεί στο επόμενο μάθημα κτλ. Κτλ. Δηλαδή αυτό που ζητείτε από τον μαθητή είναι όχι απλώς να ξέρει να απαντήσει σε σταυρόλεξο που θα φτιαχτεί, αλλά ο ίδιος να μπορεί να δημιουργήσει λέξεις και περιγραφή των λέξεων για να χρησιμοποιηθούν μετά από την καθηγήτρια, ώστε να φτιαχτεί ένα σταυρόλεξο για το επόμενο μάθημα κτλ. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω με δύο λόγια. Τώρα, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι και εμένα ή και τον κύριο Γρήβα, πολύ ευχαρίστως, όποιος θέλει να ρωτήσει. Αυτό το υλικό που μας δείξατε, που εμπλουτίσατε το φωτόδεντρο, το έχετε βάλει, το έχετε καταθέσει, μπορούμε να το βρούμε κάπου, μπορούμε να το βρούμε στο φωτόδεντρο? Ναι, στο φωτόδεντρο όχι, στο φωτόδεντρο δεν το έχω στείλει ακόμα όλο, θα το στείλω όμως στις επόμενες μέρες, αλλά θα σας στείλω εσάς το χώρο που βρίσκονται τα link, ώστε τα link να μπορούν να δουλέψουν. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή, μια στιγμή να το κάνουμε κιόλας, στείλω ένα link αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, σας έστειλα κάτι στο chat. Αυτά που μας είπατε τώρα για τα αρχιάκια που δείξατε σαν βίντεο με HTML υπάρχουν και στο ψηφιακό βιβλίο, στο φωτόδεντρο. Ναι. Έτσι, γιατί τα έχω δείξει στους μαθητές εγώ και πολύ ωραία. Ναι. Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Απλώς το πρόβλημα, ξαναλέω, εκεί είναι ότι αυτά που είναι στο βιβλίο κάποια δεν τρέχουν αν ο μαθητής δεν είναι λίγο προχωρημένος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αν είναι προχωρημένος, τρέχουν. Για δοκιμάστε λίγο αυτό που σας έστειλα τώρα από κάτω. Το οποίο αυτό που βλέπετε είναι μέσα στο E-Class, έτσι, δεν είναι στο φωτόδεντρο αυτό. Σας χαιρετούμε. Για κάντε κάτι, μια και σας έχω όλους εδώ. Για πατήστε όλοι τις κάμερες μια στιγμή να δούμε. Άμα σας ενδιαφέρει, έτσι για από περιέργεια. Λοιπόν, γεια σας. Να είστε καλά. Και να τα ξαναπούμε. Καλό βράδυ. Χαίρετε, χαίρετε. Καλό βράδυ. Γεια σας. Να είστε καλά, γεια σας. Λούς. Να είστε καλά όλοι. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.